Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η πέμπτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος ΣΥΔΑ έχει ήδη τελειώσει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Και πλέον, με τα όσα έχουν διαμορφωθεί, το ΑΠΟΕΛ έχει πάρει ένα σχετικό προβάδισμα ενάντια στην ομάδα του Απόλλωνα. Κερδισμένη και η ομάδα της ΑΕΚ, η οποία κέρδισε σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι την Ομόνια και ανέβηκε στην τρίτη θέση. Ενώ στο κάτω διάστημα πλέον η ομάδα της Αλκής παίρνει προβάδισμα εναντίον της ομάδας της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Είμαστε στην εκπομπή Ωραία Μπάλα. Καλησπέρα σε όλους, Γιώργο. Εδώ παρέα, πάντα μαζί. Καλησπέρα. Καλώς όρισες. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από μένα. Είχαμε αύξηση της διαφοράς στην κορυφή από του 2 σε 4. Είχαμε αλλαγή κατοίκου στις τρίτες θέσεις. Η ΑΕΚ πέρασε στην τρίτη θέση. Όσον αφορά το κάτω διάζωμα, το δεύτερο γκρουπ, εκεί η Αλκή απέκτησε ένα προβάδισμα, όμως δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είναι πάρα πολύ κοντά, αν εξαιρέσω την ανόρθωση που είναι στους 35-36 βαθμούς. Η υπόλοιπη είναι 35, ναι. Είναι 28, 28, 26 και 24. Ναι, άρα έχει δρόμο ακόμη. Έχει δρόμο ακόμη, ναι. Να αναφέρουμε επίσης, Γιώργο, και στους τηλεθεατές μας ότι απόψε είναι καλεσμένος ο πρόεδρος της ανόρθωσης, ο κύριος Χατζιπαντέλας, και θα είναι εδώ στο στούδιο μαζί μας και σε λίγο θα έχουμε μια πολύ έτσι, ωραία συνέντευξη μαζί του. Ένα σχόλιο γενικότερα και για την ΑΕΛ, η οποία μετά από το κύπελλο φαίνεται ότι πλέον είναι άλλα δεδομένα για την ομάδα της ΑΕΛ. Ίσως σχετικά να θέλει να δώσει έμφαση περισσότερο στο κύπελλο πλέον. Όχι, είναι ξεκάθαρο ότι με τον τρόπο που αντιμετώπισε το παιχνίδι μαζί με το ΑΠΟΕΛ, έδειξε ξεκάθαρα ότι την ενδιαφέρει περισσότερο ο θεσμός του κυπέλλου. Ενώ η ΑΕΚ, Γιώργο, η ΑΕΚ έκανε ένα εκπληκτικό ξεπέταγμα στις τελευταίες αγωνιστικές. Έδειξε ότι κερδίζει κάθε ομάδα, παίζει στα ίσα όπως και η Σαλαμίνα βεβαίως και κερδίζει έδαφος. Ναι, σίγουρα έπαιξε αλλαγή του προπονητή. Άλλαξε εντελώς η ομάδα της ΑΕΚ με τον κύριο Διάδεκεθ και φάνηκε ξεκάθαρα ότι ήταν θέμα ψυχολογίας. Καθαρά θέμα ψυχολογίας, διότι δεν νομίζω να ήταν οτιδήποτε άλλο αυτό το ντεμαράς της ΑΕΚ από την ημέρα που ήρθε ο κύριος Ιωαννίδης. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι έβαλε το στίγμα του ο κύριος Ιωαννίδης. Πάμε ευθύς αμέσως να δούμε τη βαθμολογία όπως πλέον έχει διαμορφωθεί. Να δούμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, Ομόνια ΑΕΚ 0-2, ΑΕΛ ΑΠΟΕΛ 0-3. Απόλλωνας Νέα Σαλαμίνα 1-1, Πάφος Ερμής 4-1, Αλκή Ένωση Νέων Παραλιμνίου 2-0 και Δόξα Ανόρθωση 3-3. Η βαθμολογία μας, ΑΠΟΕΛ με 58 στην πρώτη θέση, Απόλλωνας 54, ΑΕΚ 49 και ΑΕΛ 48, η Νέα Σαλαμίνα στους 37 και η Ομόνια στην 6η θέση με 36 πλαισιώνουν την εξάδα. Στην 7η θέση η ομάδα της Ανόρθωσης με 35, δεν κάνω λάθος. Πάφος 28, Δόξα 28, Αλκή 26, Ένωση Νέων Παραλιμνίου 24 και ο Ερμής με 13. Το πρόγραμμα, επόμενη αγωνιστική από ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα, ΑΕΛ ΑΕΚ, Ομόνια Απόλλων, Δόξα Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Αλκή, Πάφος και Ανόρθωση Ερμής, ενώ στον πίνακα τον σκόρερ. Θα δούμε και τον πίνακα το σκόρερ ευθύς αμέσως. Τρισκόφσκι μόνο στην πρώτη θέση με 14. Ο Νέμετς με 12 και ο Σαντίκ με 12. Περέιρα και Μωράης με 11. Χουράδο 10 και Ντούρις με 9 πλαισιώνουν. Έφτασε ακόμη ένα στο Σαντίκ, έτσι, ο Νέμετς. Η ανόρθωση 36 τελικά. Έκανα λάθος εγώ, ναι. Άρα ήταν σωστό, ναι. Ήταν σωστός ο πίνακας μας. Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως να παρουσιάσουμε μαζί με τον Αντρέα, όπως κάθε εβδομάδα, τον διαγωνισμό μας, ο οποίος τρέχει εδώ και αρκετό καιρό. Αντρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και σε όσους μας παρακολουθούν. Διαγωνισμός πρόβλεψε και κέρδισε, θυμίζουμε, για άλλη μια εβδομάδα μαζί σας, όπως όλες οι αγωνιστικές από τον καιρό που ξεκίνησε. Και ήταν εύκολη αγωνιστική να προβλέψει κάποιος. Δεν θα σου αναγκρίσω τώρα αποτελέσματα, αλλά θα σου πω αυτό ότι δεν ήταν. Αλλά δεν θα πω περισσότερο. Θα το κρατήσω για το τέλος. Όπως κάνουμε σε κάθε εβδομάδα που τρέχει ο διαγωνισμός, δίνουμε το δώρο ή αναλόγως κάνουμε την κλήρωση αν υπάρχουν περισσότεροι από ένα νικητές. Ας θυμίσουμε τον διαγωνισμό. Πρόβλεψη και κέρδηση. Μια πολύ απλή διαδικασία. Η διεύθυνση είναι η ακόλουθη: sita.com.cy/football/quiz. Αφού μπούμε στη σελίδα τη συγκεκριμένη, το οποίο βλέπετε κι εσείς, οδηγούμαστε σε αυτό εδώ το page. Πάτουμε το λάβε μέρος. Θα επιλέξω σε όλα τα παιχνίδια εγώ ισοπαλία για να κάνουμε ακριβώς τη διαδικασία να φανεί πώς είναι. Βλέπετε κι εσείς πόσο απλό είναι.
ποιος θα νικήσει, αν θα υπάρξει ισοπαλία. Οδηγούμαστε σε αυτή την οθόνη, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση και αποδοχή όρων και προϋποθέσεων και λαμβάνουμε μέρος στον διαγωνισμό που τρέχει, επαναλαμβάνω, κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα δίνουμε ή κληρώνουμε μια δωροκάρτα αξίας 100 ευρώ από τα καταστήματα ΣΥΔΑ Σόπια προϊόντα από εκεί ή το γενικότερο μας διαγωνισμό που τρέχει και αυτό στα παράλληλα, που αφορά προνομιακά εισιτήρια γηπέδου με ταξιδιωτικά πακέτα για τους τελικούς του Champions League και του Europa League, αρκεί να είναι κάποιος συνδρομητής του Full Pack της ΣΥΔΑ Vision και να λάβει έστω μια φορά μέρος στο διαγωνισμό μας. Θυμίζω το hashtag στα γρήγορα της εκπομπής, το Ώρα για Μπάλα, που τρέχει κάθε εβδομάδα. Ό,τι θέλουν, ό,τι απορία έχουν ή αν θέλουν κάτι να ρωτήσουν τον καλεσμένο μας, μπορούν να το στείλουν στο Ώρα για Μπάλα. Θυμίζω πάντα με μπει το μπάλα. Πολύ ωραία, Αντρέα. Είχαμε οτιδήποτε άλλο από τον κόσμο, το social media. Φυλάξαμε για μετά. Τα φύλαμε για μετά. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στον καλεσμένο μας, πρόεδρος της Αόρθωσης. Πάμε να τον υποδεχτούμε και να συζητήσουμε μαζί του, Γιώργο, πάρα πολλά. Έλα, Γιώργο. Καλώς ήρθες, πρόεδρε. Καλώς ήρθες, πρόεδρε. Καλώς ήρθες. Πώς είμαστε, μια χαρά εσείς. Πώς βρίσκει γενικότερα έτσι το καινούριο ξεκίνημα και της δικής σου ζωής και γενικότερα έτσι ευθύνες, νέα δεδομένα θα έλεγα, και για τη δική σου έτσι προσωπική ζωή? Εντάξει, πάντα ήμουν κοντά στην Ανόρθωση. Τα τελευταία 10 χρόνια είχα κάποτε ενεργό ρόλο, κάποτε ήμουν πιο πίσω στην ομάδα. Εντάξει, είναι των τελευταίων καιρών η ζωή είναι μόνο Ανόρθωση, γιατί αυτό το επιβάλλει και με τη σκληρή δουλειά που θα κάνουμε θεωρώ ότι θα αντεπεξέλθουμε στους στόχους που έχουμε βάλει. Είναι full-time job, ας πούμε, το να είσαι πρόεδρος της Ανόρθωσης? Εντάξει, αυτή τη στιγμή οι περισσότερες ώρες είναι για την Ανόρθωση. Μάλιστα. Τι βρήκατε στην Ανόρθωση, πρόεδρε? Εντάξει, η Ανόρθωση βρήκαμε πολύ δύσκολα πράγματα. Εντάξει, ήταν μια κατάσταση που αν δεν αναλάμβανε κάποιος στη συγκεκριμένη στιγμή μπορούσε η ομάδα να καταρρεύσει. Τα στον αέρα δηλαδή. Εντάξει, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι άλλο να τα λες και άλλο να τα νιώσεις. Εντάξει, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου έναν πιστό στρατιώτη της Ανόρθωσης. Θεώρησα τη συγκεκριμένη στιγμή ότι έπρεπε να λάβω αυτήν την ευθύνη, αυτόν το βάρος, για να μπορέσει το σωματείο μου να βγει από το αδιέξοδο. Απλώς, μετά που είχα αναλάβει, οι παίχτες, όταν πήγα να δω τους παίχτες και τους προπονητές, υπήρχε μία αίσθηση ότι αυτοί, μετά που κατάλαβαν και ήδη ότι θα παίζουμε στη δεύτερη εξάδα και ήταν και απλήρωτοι, υπήρχε και μία αίσθηση να μην αγωνιστούν και στα επόμενα παιχνίδια. Είναι κάτι που κανείς δεν το ξέρει αυτό το πράγμα. Άρα, υπήρχε και το ενδεχόμενο να μην μπορούμε να έχουμε και ομάδα και να έχουμε και άλλες μειώσεις βαθμούς και να καταρρεύσουμε. Και αυτόν, και από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε ένας αγώνας να ανατραπεί αυτόν το αρνητικό κλίμα, ώστε να έχουμε μια ομάδα που να αγωνίζεται με αξιοπρέπεια, έχοντας υπόψη και τα άλλα σοβαρά προβλήματα που έχουμε, που έχουν σχέση με το οικονομικό. Πώς ξεπερνιούνται αυτά όλα? Εντάξει, αυτή τη στιγμή τα περισσότερα προβλήματα ξεπερνιούνται με δουλειά και με την στήριξη που δίνει ο απλός κόσμος της Ανόρθωσης. Άρα, πρόεδρε, αυτή η διαχείριση κρίσης. Γιατί όπως μας την παρουσιάζετε, ήταν ένα μεταβατικό στάδιο κρίσης και οικονομικής και αγωνιστικής, φαντάζομαι, για την ομάδα. Εσείς ως ηγέτης αυτής της προσπάθειας, πώς το διαχειριστήκατε? Μπήκατε στα αποδυτήρια, μιλήσατε στους παίχτες και περάσατε? Εντάξει, εγώ ήμουνα παρόμοια κρίση, έζησα το 2012, όταν ανάλαβε την ομάδα ο Σάββας ο Κάκος. Απλώς ήμουνα δίπλα από το Σάββαν, σαν ανώνυμος. Αλλά εγώ χειριζόμουν εγώ μαζί με τον Σάββα τον Κάκο τα πράγματα. Ο τρόπος που τη χειρίστηκα είναι κάθε μέρα την βλέπουμε ξεχωριστά. Φυσικά πήγα την πρώτη μέρα στην προπόνηση, μίλησα τους παίχτες. Εντάξει, είδα παίχτες που δεν ήθελαν να αγωνιστούν γιατί δεν είχαν οποιοδήποτε λόγο να αγωνιστούν. Πιστεύανε αυτοί ότι δεν είχαν κάποιο λόγο να αγωνιστούν. Τα θέμα είναι οικονομικό ουσιαστικά. Εντάξει, δεν είναι και το οικονομικό, αλλά όταν φέρνεις κάποιους παίχτες και τους λες θα παλέψουν για πρωτάθλημα ή για Ευρώπη και μετά τους λες θα παλέψουν για διαβάθμιση, τότε υπάρχει μια απογοήτευση, όπως γνωρίζετε εσείς που είσαστε ποδοσφαιριστές, και όταν ένας ποδοσφαιριστής απογοητευτεί, τότε πολύ δύσκολο είναι να το συνεφέρεις.
Εσείς, από όσο γνωρίζω στο επάγγελμα σας, είσαστε ορκωτός λογιστής. Ναι. Θεωρείτε ότι με αυτήν την εμπειρία σας και τον background μπορείτε να δώσετε πολλά, έτσι ώστε η ανόρθωση να μπορεί να βρει τα πατήματα, τα οικονομικά της πατήματα? Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι το... Δεν θεωρώ αν είσαι λογιστής ή δικηγόρος ή εργολάβος είναι σωστό. Το πιο σημαντικό είναι να έχεις πάθος και αγάπη για αυτήν την ομάδα και να αυτό που κάνεις να το αγαπάς. Εγώ θεωρώ ότι έχω πάθος και αγάπη για αυτόν το σωματείο. Ζω και αναπνέω και γι' αυτό μπήκα σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα και θεωρώ ότι το στόχο που έχω βάλει μέχρι τον Μάιο θα επιτευχθεί. Ποιος είναι ο στόχος, Πρόεδρε? Υπήρχαν δύο στόχοι. Ο πρώτος στόχος ήταν να συμπληρώσουμε σωστά τον φάκελο με τα κριτήρια του Μαρτίου. Τον έχουμε συμπληρώσει και είμαστε αισιόδοξοι ότι δεν θα έχουμε οποιαδήποτε προβλήματα και με τη νέα χρονιά θα ξεκινήσουμε επί ίσης όρης με όλες τις ομάδες. Ο δεύτερος στόχος ήταν η ομάδα μας να είναι ανταγωνιστική και να παίζει για τη φανέλα της. Μάλιστα. Είχαμε το παιχνίδι το 3-3 προχθές. Ναι. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Τι έγινε στο Δόξα Ανόρθωση και επιστρέφουμε ξανά εδώ με τον Πρόεδρο για πολλή συζήτηση. 6 γκολ από ένα βαθμό, πολλά νεύρα στο φινάλε ήταν το μηνού της αναμέτρησης στο Μακάριο στάδιο ανάμεσα στην Ανόρθωση και την Δόξα. Ισόπαλο 3-3 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι μεταξύ της Δόξας και της Ανόρθωσης, το οποίο διεξήχθη στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των play-off του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ. Αποτελεσματική η ομάδα της Κατοκοπιάς, η οποία στο πρώτο ημίχρονο πέτυχε 3 γκολ, ωστόσο με 2 γκολ η Ανόρθωση συνήλθε και δεν δέχτηκε την ήττα. Αποβλήθηκε στο 84 ο Ασαμόα. Τι κι αν η Ανόρθωση προηγήθηκε νωρίς, η Δόξα δεν πτωήθηκε καθόλου. Ο Ντούρης, το 5ο λεπτό της αναμέτρησης, έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με κοντινό εύστοχο σουτ. Θέσεις τέτοιες ώστε να μπορούμε να δούμε ευκαιρία με τον Ντούρης για το 1-0 θα γίνει. 9 λεπτά όμως αργότερα η ομάδα της Κατοκοπιάς έφερε το παιχνίδι στα ίσα με πλασέ του Μπατίν. Παλιά για τον Ασαμόα, πέρασε, κάνει το κοντρόλ Ασαμόα, προϋπόθεση για την Δόξα. Ευκαιρία ο Μπατίν 1-1. Οι γηπεδούχοι δεν σταμάτησαν εκεί στο 21. Έφεραν τούμπα το παιχνίδι όταν ο Μπόλεβιτς με σουτ βολίδα και κόντρα πάνω στον Λουίς Κάρλος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1. Το δοκιμάζουν το πόδι τους οι γηπεδούχοι. Εδώ σουτ, να το γκολ. Αυτό που μόλις λέγαμε. Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, ο Ζάτλ με προβολή διαμόρφωσε το 3-1 και απλοποίησε τα δεδομένα για την ομάδα του. Φάουλ του Μπόλεβιτς, ευκαιρία, προβολή, γκολ 3-1. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα της Αμοχώστου όμως άλλαξε πρόσωπα. Αρχικά ο Ζωάο Βίκτορ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 68. Τώρα γίνεται αυτό, κεφαλιά, μέσα γκολ. Πανέμορφο γκολ από τον Ζωάο Βίκτορ, από τα πιο ωραία που έχουμε δει στο φετινό πρωτάθλημα. 4 λεπτά αργότερα ίσως να σημειώθηκε το καλύτερο γκολ στο πρωτάθλημα. Με εξαιρετικό ψιλοκρεμαστό Τακουνάκι πέτυχε το 3-3 ο Μπουφ. Η σέντρα χαμηλά, Τακουνάκι, τι γκολ είναι αυτό. Από τον Μπουφ, απίθανα γκολ έχουμε δει σήμερα. Το ένα πιο όμορφο απ' τ' άλλο. Περίεργο χαρακτήρισε το παιχνίδι ο Γιούργεν Στρέπελ. Θεωρώ πως το παιχνίδι ήταν λίγο παράξενο σε σχέση με το πώς κύλησε. Προηγηθήκαμε αρκετά νωρίς, ωστόσο στην συνέχεια κάπως αφήσαμε να πάρει προβάδισμα και να γίνει το σκορ 3-1. Θα πω πως το ημίχρονο, το μόνο που είπα στους ποδοσφαιριστές μου στα αποδυτήρια ήταν να σεβαστούν τους εαυτούς τους και το σύλλογο. Αυτό έκανα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κάρλος Μάρκες στάθηκε στην καλή δουλειά που κάνει η ομάδα του τα τελευταία παιχνίδια. Δεν είναι τόσο εύκολο όταν κερδίζεις με 3-1 και στο τέλος παίρνεις ένα βαθμό. Όμως το πρώτο ημίχρονο παίξαμε πάρα πολύ καλά, προηγηθήκαμε με 3-1. Δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, όμως αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες δουλεύουν πάρα πολύ. Ωραία. Πρόεδρε, έτσι, η Ανόρθωση είναι λαοφιλέστερη ομάδα. Δηλαδή, έχει πάρα πολύ κόσμο. Πόσο εύκολο είναι αυτήν την δύσκολη στιγμή να πείσετε τον κόσμο? Και ξέρω ότι είναι χαμός προχθές του Παραλίμνη, ήρθαν κοντά. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν για εσάς αυτό? Εντάξει, εγώ το θεωρώ πολύ εύκολο. Εντάξει, νιώθω ότι είναι εύκολο και δεν νιώθω ότι με στηρίζει. Γι' αυτό θεωρώ ότι είμαι εδώ. Επειδή ένιωσα τη στήριξη του κόσμου από την πρώτη στιγμή, ειδικά στο Παραλίμνη, ο κόσμος έδειξε στήριξη που δεν μπορούσα να τη φανταστώ. Πόσα άτομα ήταν? Ήταν περίπου 2.000 άτομα. Μαζεύτηκε ένα πολύ μεγάλο ποσό που θα μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Αλλά αυτή η εκδήλωση
διοργανώθηκε από 5 από εθελοντές φίλους της ανόρθωσης που είναι στην επαρχία ένα μοχός του. Μάλιστα. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Ενώ 5-10 εθελοντές που αγαπούν την ανόρθωση ανάλαβαν αυτήν την εκδήλωση. Βλέπουμε και τα πλάνα από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Παραλίμνη. Ήταν η χωροεσπερίδα για την οικονομική στήριξη, βεβαίως. Οι φίλοι της κυρίας ανταποκρίθηκαν πραγματικά στο κάλεσμα της αγαπημένης τους ομάδας, συμβάλλοντας οικονομικά γύρω στις 60.000 ευρώ. Σχεδόν 60.000 ευρώ εισπράξαμε. Είχαμε και το τραγούδι από τον κύριο Χιώτη. Ωραίες στιγμές για τον κόσμο της ανόρθωσης. Εντάξει, νιώσαμε ωραία μετά από αρκετόν καιρό. Πρόεδρε, νιώθετε ότι έγιναν λάθη στο σχεδιασμό της ομάδας είτε των αγωνιστικών είτε των οικονομικών βάσης συμβολέων? Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι κάποιες μεταγραφές που έχουν γίνει ήταν υπερβολικά ακριβές και είναι κάτι που καλός ή κακός πρέπει να το διαχειριστούμε. Θα συζητήσετε με τους ποδοσφαιριστές? Εντάξει, δεν μιλώ για τα λεφτά των ποδοσφαιριστών, μιλώ για λεφτά που δαπανήθηκα για μεταγραφές. Γιατί δαπανήθηκε ένα πολύ μεγάλο ποσό για τη μεταγραφή του Ντούρις και ένα μεγάλο ποσό για τη μεταγραφή του Κατσαράβα, που αυτά τα ποσά θεωρώ ότι δεν χρειαζόντουσαν την δεδομένη στιγμή, ξέροντας ότι η ανόρθωση έχει οικονομικά προβλήματα. Με τον Ντούρις, τι γίνεται, υπάρχει έτσι? Εντάξει, υπάρχει επικοινωνία με την ομάδα του στη Ρωσία και πιστεύουμε ότι θα έχουμε απάντηση και θα λύσουμε το πρόβλημα σύντομα. Όσον αφορά, Πρόεδρε, εντάξει, όπου γυρνάς στον επόμενο μήνα τελειώνει το πρόβλημα. Υπάρχει πλάνο προγραμματισμού? Όπως κάνετε με τα κριτήρια και θα τα περάσετε και είπατε ότι θα μπείτε επί στις ώρες. Το επί στις ώρες σημαίνει πρέπει να τρέχει και ένα πλάνο προγραμματισμού, δεν είναι έτσι? Διότι πρέπει να φτάσεις σαν ρόστερ και σαν ομάδα που θα απαρτίζεται από ένα ρόστερ σε ένα επίπεδο που να ανταγωνιστεί στις υπόλοιπες ομάδες. Υπάρχει πλάνο προγραμματισμού? Υπάρχει πλάνο. Γι' αυτόν ήδη κάναμε την κίνηση με τον Σίντελφελ, που θεωρούμε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μας βοήθησε αρκετά και πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει και τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει πλάνο επειδή τον Μιχάλη Ιωάννου, ένας ποδοσφαιριστής από τα Σπλάχνα μας, ανανεώθηκε το συμβόλαιο του. Πολύ σωστά. Και ήδη έχουμε κάνει μια πρόταση στο Στρούνα, περιμένουμε τις τελικές του απαντήσεις. Εάν ο Στρούνα δεν δέχτηκε την πρότασή μας, θα κοιτάξουμε άλλους ποδοσφαιριστές. Ο Πράνης έχει και άλλο συμβόλαιο? Ο Πράνης λύγει το συμβόλαιο του φέτος. Μάλιστα. Άρα υπολογίζει ότι θα μείνει? Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάνει οποιαδήποτε σκέψη για τον Πράνη. Η προτεραιότητα μας ήταν ο Σίντελφελ και μετά ο Στρούνα. Μετά θα δούμε πού θα καταλήξουμε τον Μάιν και θα αποφασίσουμε για τον Μπράνιτς αν θα συνεχίσει ή όχι. Πώς νιώθετε σαν πρόεδρος της ανόρθωσης, που η ανόρθωση τώρα είναι στο δεύτερο γκρουπ? Εντάξει, εγώ νιώθω περήφανος που είμαι πρόεδρος της ανόρθωσης. Δεν με απασχολεί που είμαι στο δεύτερο γκρουπ, αλλά θέλω να πω ότι είμαστε στο δεύτερο γκρουπ γιατί χάσαμε 6 βαθμούς, όχι για αγωνιστικούς λόγους, αλλά γιατί χάσαμε 6 βαθμούς. Πρόεδρε, ήσασταν για την εποχή, αν δεν κάνω λάθος, και προηγούμενο πρόεδρο στο Συμβούλιο. Ναι. Και του κύριου Κούσου και του κύριου Κάκου και τώρα και της προηγούμενης προεδρίας. Ναι. Ζώντας όλες αυτές τις περιόδους, τι θεωρείτε ότι η ανόρθωση είναι αυτό που πρέπει να κάνει καταλυτικά για να αλλάξει προφίλ? Εγώ θεωρώ τα προβλήματα που είχαμε τα τελευταία χρόνια ήταν η εσωστρέφεια. Αν δεν έχουμε προβλήματα εσωστρέφεια, η ανόρθωση δεν μπορεί να φοβηθεί κανένα. Γι' αυτό το έχω νιώσει και... Δηλαδή, Πρόεδρε, εσωστρέφεια ως προς τι? Εσωστρέφεια, δυστυχώς, μεταξύ μας ο ένας σκοτώνει τον άλλον και αν ξεφύγουμε με αυτά τα προβλήματα, τότε δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα στο μέλλον. Άρα θεωρείτε ότι οι σχέσεις μεταξύ των ατόμων που διοικούν πρέπει να είναι οι κατάλληλες για να μπορέσει να βγει το αποτέλεσμα? Σωστά. Και εσείς, ποιο είναι το όραμα σας, δηλαδή βλέπετε την ανόρθωση να βάλει τις βάσεις φέτος για να πάει για τριάδα, για πρωτάθλημα? Ποιος είναι ο στόχος? Το όραμα μου είναι μέχρι τον Μάιο. Ήταν μια δύσκολη προσπάθεια. Θεωρώ μέχρι τον Μάιο θα καταφέρω τους δύο στόχους που έχω βάλει, να περάσει η ομάδα τα κριτήρια και να έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα και την ίδια στιγμή να πληρώσουμε όσα πιο πολλά χρέη. Και τον Μάιο, όταν με το καλό θα έρθουμε στο Μάιο και επιτευχθούν αυτοί οι δύο στόχοι, τότε θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή, μετά τον Μάιο
θα μπουν πραγματικά οι κύριοι στόχοι της ανόρθωσης. Δηλαδή, γιατί το ρωτώ. Διότι είπατε ότι θέλετε την ανόρθωση να είναι πρωταγωνιστής την επόμενη χρονιά, δεν είναι έτσι? Σωστά. Ή κάνω λάθος? Σωστά. Η ανόρθωση, άρα... είτε εγώ είμαι είτε οποιοδήποτε άλλος, θεωρώ εκ φύσεως πρέπει να πρωταγωνιστεί. Άρα δεν θεωρώ όποιος είναι στην ανόρθωση δεν θα πρωταγωνιστεί η ανόρθωση. Όχι, το λέω επειδή βάλετε δύο στόχους και θα δείτε μετά τους δύο στόχους. Όχι, μιλώ για τον εαυτό μου. Εγώ θα είμαι πρόεδρος της ανόρθωσης μέχρι τον Μάιο. Έχω αυτούς τους δύο στόχους. Σαν πιστός στρατιώτης έχω στόχο μέχρι τον Μάιο. Τον Μάιο που θα έχουμε γενική συνέλευση θα αποφασίσουμε. Αν θα υπάρχει γενική συνέλευση, ναι, αυτό δεν θα αποφασίσω, αν θα συνεχίσω εγώ ή οποιοδήποτε άλλο. Μάλιστα, μάλιστα. Εισπράττεται από τον κόσμο της ανόρθωσης και γενικότερα από τα μέλη, έτσι, αγκάγιασμα στη δική σας παρουσία? Αυτός ο κόσμος μας βοήθησε να είμαστε εδώ που είμαστε. Τα περισσότερα λεφτά που έχουμε εισπράξει είναι από τον απλό τον κόσμο και τους αγνούς ανορθωσιάτες. Άρα να υποθέσω ότι τα οτιδήποτε άλλο να ακούγεται δεν ευσταθεί. Δηλαδή η βοήθεια ουσιαστικά είναι από τον κόσμο τον ανώνυμο. Από τον απλό κόσμο είναι ένα-δύο φίλους ανορθωσιάτες, παράγοντες. Μάλιστα. Πρόεδρε, στο αγωνιστικό κομμάτι, έχετε έτσι άποψη, εννοώ επικοινωνία με τον προπονητή για τους ποδοσφαιριστές, για τον προγραμματισμό, μπαίνετε εις βάθος σε αυτά τα θέματα για την ώρα ή όχι? Με τον προπονητή έχω άριστη επικοινωνία. Θεωρώ ένας προπονητής πολύ καλός και αξιόλογος, που αυτές τις συνθήκες, τις δύσκολες, έχει καταφέρει να έχει την ομάδα να την έχει ζωντανή και να την έχει και να αγωνίζεται για τη φανέλα, όπως ο ίδιος έχει πει. Την πρώτη φορά που του είχα μιλήσει, με σόκαρε λίγο, για να είμαι ειλικρινής, γιατί μου είπε: θα είμαστε τυχεροί, θα γλιτώσουμε τη διαβάθμιση. Ήταν ένα σοκ για μένα. Γιατί εκεί... το είπε, λόγω ποιότητας ποδοσφαιριστών? Δεν είναι λόγω την ποιότητα, ήταν λόγω του κλίματος που υπήρχε στα αποδυτήρια. Εγώ του είπα: εντάξει, εδώ είναι ανόρθωση. Πρέπει να δούμε αυτό το πράγμα που είπε, δεν το άκουσα. Πρέπει να κάτσουμε, να δούμε τι προβλήματα έχει και σε πέντε μέρες έχουμε παιχνίδι και πρέπει να κερδίσουμε. Και εντάξει, σε πέντε μέρες είχαμε παιχνίδι με το Παραλίμνη, η ομάδα ήταν ανταγωνιστική και, τα επόμενα δύο παιχνίδια τα κερδίσαμε μετά από πολλή επικοινωνία μαζί του. Το πρώτο παιχνίδι ήταν αυτό που... Υπό την προεδρία τη δική μου ήταν με το Παραλίμνη. Το χάσατε? Όχι, ήταν ισοπαλία. Α, ισοπαλία. Ήταν, ναι, ένα παιχνίδι που μπορούσαμε να κερδίσουμε και να χάσουμε. Μάλιστα. Πρόεδρε, το θυμάμαι αυτό το παιχνίδι, το είδα. Πρόεδρε, όταν... πιστεύω μπήκατε στα αποδυτήρια. Ναι. Είδατε τους παίχτες? Ναι. Ξαναείδατε τέτοια εικόνα? Δηλαδή, την πρώτη φορά που μπήκαμε, μετά που ανάλαβα την ανόρθωση, και ήταν μετά από την ήττα με το παιχνίδι με τον Ερμή, η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη. Και πιστέψτε με, και από το μυαλό μας πέρασε κάποια στιγμή ότι θα παλέψουμε για τη διαβάθμιση. Με την εικόνα που εισπράττουμε. Με την εικόνα που εισπράττουμε, και έλεγα του εαυτού μου, εγώ ήρθα εδώ να προσπαθήσω να σώσω την ομάδα οικονομικά, αλλά πρέπει να δώσω έμφαση και για το αγωνιστικό τμήμα. Για το αγωνιστικό κομμάτι ήταν κάτι που δεν το υπολογίζα, αλλά εντάξει, έπρεπε να πολεμήσουμε και για αυτόν τον τομέα. Εντάξει, κάναμε κάποιες κινήσεις που έπρεπε να κάνουμε με κάποιους σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Πάντως άλλαξε. Εντάξει, άλλαξε. Επειδή εντάξει, κάναμε κάποια πράγματα. Ξέρεις, πρέπει να βρεθούν και κίνητρα για τους ποδοσφαιριστές. Δεν έχουν κίνητρο. Εντάξει, αλλά κάποιους, επειδή λόγω της επαφής μου προηγούμενα χρονιά. Γνωρίζω κάποιους, ενώ γνωρίζω ότι πρέπει να δώσεις έμφαση σε κάποιους ποδοσφαιριστές. Βαρόμετρα. Οι οποίοι επηρεάζουν το υπόλοιπο κομμάτι. Και αυτούς τους ποδοσφαιριστές που έδωσα έμφαση και τους είχα από κοντά, είναι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που είναι οι καλύτεροι κάθε παιχνίδι και με έχουν δικαιώσει. Και με τον τρόπο το δικό μου τους έχω πείσει να παίξουν και είναι οι καλύτεροι παίχτες. Την ίδια στιγμή δώσαμε εμπίστοση χρόνο και στον προπονητή μας, που όλοι μετά την ήττα από τον Ερμήν και αυτά που είχα γίνει, όλοι φωνάζαν να το διώξουμε. Αλλά εντάξει, εγώ βάσει εμπειρίας μου θεωρώ ότι πρέπει να δίνουμε εμπίστοση χρόνο στους προπονητές, να έχουμε υπομονή. Και μετά που θα δώσω εμπίστοση χρόνου, τότε να τους κρίνουμε. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, διότι σε μια ομάδα υπάρχουν αυτοί που είναι οι αρχηγοί, οι leaders, να πω. Οι ηγέτες, βεβαίως. Οι ηγέτες είναι αυτοί που ακολουθούν και είναι αυτοί που μπορούν να διαχειριστούν την ομάδα. Εάν τα πράγματα βλέπουν και αναλόγως το τι είναι το κλίμα, μπορούν να το διαλύσουν.
Δηλαδή, αν είναι η άρνηση περισσότερη, αυτοί ακολουθούν την άρνηση και μπορεί να σου διαλύσουν μια ομάδα. Άρα, θεωρώ ότι αυτό που κάνατε, που πήρατε κάποιους παίκτες, αν ήταν leaders, και αυτοί μπήκαν μπροστά, άρα ήρθαν και αυτοί που ακολουθούν και η ομάδα ξαναβρήκε, πιστεύω. Συμφωνώ μαζί σας. Ναι, και ναι. Αυτό έχει γίνει. Εντάξει, αυτό έγινε και στο παρελθόν, όταν ήμουν στα διοικητικά παλέω, και αυτό έδειξε. Αλλά τώρα, επειδή άλλο να είσαι πρόεδρος, άλλο να είσαι απλό μέλος της διοίκησης, όταν είσαι πρόεδρος είναι πολύ πιο εύκολα και αποφασίζεις εσύ με ποιους παίκτες να μιλήσεις και τι κίνητρα να τους δώσεις. Και ευτυχώς αυτοί οι ποδοσφαιριστές με δικαίωσαν. Εντάξει, έχω μιλήσει και με ποδοσφαιριστές που με έχουν απογοητεύσει. Αλλά αυτοί που έχουν απογοητεύσει. Έτσι είναι αθλητικό. Ενώ που μου έχουν υποσχεθεί θα παίξουν για την ομάδα, θα παίξουν γιατί θα υδρώσουν. Αλλά τους βλέπεις στο γήπεδο, δεν υδρώνουν. Αλλά εντάξει, αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Πρέπει να προσπαθείς και προσπαθώντας να βρίσκεις λύσεις στα προβλήματά σου. Με το θέμα του Λαμπόρδε, τι γίνεται, πρόεδρε, γενικότερα. Περιμέναμε πάρα πολλά από αυτόν τον ποδοσφαιριστή και όλοι γενικότερα περιμέναμε. Εντάξει, είναι ένας ποδοσφαιριστής που μας έχει απογοητεύσει όλους. Ο Λαβόρδε ήρθε στην Κύπρο επί διοίκησης, όταν ήμουν στη διοίκηση εγώ, το 2010. Θυμάμαι τώρα, τότε, όταν θα κλείναμε τον Λαβόρδε, τότε ο προπονητής μας, ο Όγιος, μας είχε πει συγκεκριμένα θα σας φέρουμε έναν ποδοσφαιριστή που θα μας κερδίσει ο πρωτάθλημα. Και εγώ λέω από το εαυτό μου, τι μας λέει αυτός τώρα. Εντάξει, το φέραμε. Τα πρώτα παιχνίδια ήταν φανταστικός που παίξαμε το 2010 με τη Τσέσεκα εκτός έδρας και εντός πριν προπονηθεί. Μετά έδειξε καλά στοιχεία. Αλλά όταν ήρθε πίσω, βλέπεις τον, είναι αδιάφορος. Εννοείται τώρα το καλοκαίρι. Τώρα είναι αδιάφορος. Γιατί το 2010 έκανε πολύ καλή πορεία, ναι, στην Κύπρο. Και τον Λαβόρδε του μίλησα εγώ τρεις φορές. Του είπα, ήμουν από τα άτομα που έχουμε φέρει στην Κύπρο. Θέλω να με βοηθήσεις. Αλλά όταν βλέπεις έναν ποδοσφαιριστή. Εντάξει, να μην. Δεν είναι leader ο Λαμπόρδε. Εντάξει, ήταν από τους ποδοσφαιριστές. Εμείς θεωρώ του δώσαμε ό,τι μπορούσαμε να του δώσουμε. Έχει συμβόλαιο με την ομάδα μας. Ο προπονητής αποφασίζει αν θα παίζει ή όχι. Ο προπονητής αποφάσισε να μην είναι στην αποστολή. Δεν ήταν και στην αποστολή και στο παιχνίδι με την Πάφο. Υπενθυμίζω, δεν ήταν μόνο στο χθεσινό παιχνίδι. Και σεβόμαστε τις απόψεις του προπονητή μας. Η περίπτωση ο Ζόχο πήρε πίσω την ομάδα, έγινε ολόκληρη ιστορία σε αυτό το θέμα. Πόσο επηρέασε τα αποδυτηρία. Εγώ θεωρώ η περίπτωση ο Ζόχο έχει πλήξει την περηφάνεια των ανορθωσιατών. Εγώ θεωρώ ότι έγινε ένα λάθος που δεν έπρεπε να έχει γίνει. Γιατί εμείς, σαν ορθωσιάτες, είμαστε περήφανοι άνθρωποι. Θέλουμε να είμαστε σε όλα σωστοί. Θέλουμε τα πάντα να είναι σωστά. Αλλά εντάξει, δυστυχώς αυτό το θέμα είχε πάρει τρομερή και υπερβολική δημοσιότητα, που δεν ξέρω τον λόγο που έχει την πάρει, γιατί αυτός ο τόπος έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα, εάν ένας παίχτης έχει δελτίον υγείας ή όχι. Και αυτή η δημοσιότητα έχει πλήξει και απογοητεύσει τον κόσμο της ανόρθωσης. Εντάξει, ήταν λόγω της απόφασης. Ναι, αλλά έχουμε τόσα πολλά σοβαρά προβλήματα σε αυτόν τον τόπο. Θεωρώ ότι αν ψάξει κάποιος στην αστυνομία, μπορεί να του πει αν υπάρχουν, θα του αναφέρουν συγκεκριμένα πόσα παρόμοια περιστατικά υπάρχουν με τον Ζόχο και κανείς δεν συλλαμβάνεται και κανείς δεν το γνωρίζει αυτό και το θέμα. Και χειρότερα από τον Ζόχο. Και πολύ χειρότερα. Αυτό βεβαίως δεν το πει πράγμα. Πρέπει να υπάρχουν οι κανονισμοί. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι λάθος το κάναμε εμείς. Εγώ δεν το επιβραβεύω. Εγώ θεωρώ ότι μπορούσε το θέμα να λήξει πολύ πιο εύκολα και με τον Γκουάν να λήξει πολύ, πολύ πιο εύκολα. Από την πρώτη στιγμή να έπαιρνε την απόφαση που έπρεπε να παίρνει και όχι να συνεδριάζουν αμάν-αμάν Σάββατον και να αλλάσουν αποφάσεις τη μια ημέρα και την άλλη. Ενώ ο κύριος θεωρείται έγινε ένα λάθος, έπρεπε να το διερευνήσουν από την πρώτη ημέρα και να βγάλουν την απόφαση τους. Όχι να γίνεται αυτόν τον μπαράζ των συνεδριάσεων και να βγαίνουν αποτελέσματα αναλόγως με ποιο συμφέρει ποιον. Πρόεδρε, δεν ξέρω αν θα θέλατε να σχολιάσετε τις δηλώσεις του Πρόεδρου του Απολλώνα σήμερα που ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός της ανόρθωσης είναι ψηλότερος από τον Απολλώνα. Το μόνο που έχω να πω στον Πρόεδρο Απολλώνα είναι να μην ασχολείται με την ανόρθωση. Όπως εμείς δεν ασχολούμαστε με τον Απολλώνα και ο ίδιος να μην ασχολείται με την ανόρθωση. Και δεν είναι μόνο με τον Απόλλωνα που δεν ασχολούμαστε με καμία ομάδα στην Κύπρο. Εμείς βλέπουμε μόνο την ομάδα μας, βλέπουμε τα προβλήματα μας,
Θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα μας και δεν μας ενδιαφέρει οποιαδήποτε άλλη ομάδα τι κάνει και τι δεν κάνει. Είπατε ότι η περίπτωση του Ζόχου έπληξε την υπερηφάνεια των Ορθωσιάτων. Σκοπεύετε, έχετε όραμα να ξαναφέρετε την ανόρθωση έτσι όπως την εποχή τότε που μπήκε ο Μίλους, να νιώσετε αυτήν την χαρά, να νιώσουν οι οπαδοί σας αυτήν την χαρά. Υπάρχει τέτοιο όραμα? Στόχος μας είναι αυτό. Στόχος μας είναι σαν ανόρθωση πάντα να αγωνίζεται για τις ψηλές θέσεις και πάντα να διεκδικεί κάτι. Αυτό είναι ο στόχος της ανόρθωσης και αυτό είναι στο DNA της ομάδας. Και αυτό ζητάνε οι οπαδοί μας. Αν προσφέρεις κάτι που δεν τηρά αυτά τα κριτήρια, τότε θεωρείσαι ότι θεωρώ ότι αυτός που είναι εκεί δεν πρέπει να είναι στην ανόρθωση. Πρόεδρε, στο αγωνιστικό κομμάτι, ποιο μοντέλο εσείς βάσει της εμπειρίας σας επιβραβεύετε, το μοντέλο με τεχνικό διευθυντή στην ομάδα ή μόνο με προπονητή ο οποίος θα παίρνει αποφάσεις αναφορικά με τις μεταγραφές ή η διοίκηση να παίρνει αποφάσεις, ο πρόεδρος να παίρνει αποφάσεις? Εντάξει, ο πρόεδρος να παίρνει αποφάσεις θεωρώ το λαθασμένο. Ο πρόεδρος δεν είναι δουλειά του το ποδοσφαιρό. Εγώ θεωρώ το εξαρτάται πάνω απ' όλα από τι προπονητή διαθέτει αυτή τη στιγμή. Παίζει σημαντικό ρόλο ο προπονητής ή όχι. Για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που δεν μπορούν να δουλέψουν με τεχνικούς διευθύντες. Είναι κάτι που πρέπει να το σεβαστείς. Υπάρχουν κάποιοι προπονητές που είναι ο χαρακτήρας τους δεν είναι τόσο δυναμικός και θέλουν κάποιον τεχνικό διευθυντή να τους βοηθήσει. Άρα θεωρώ ότι πρέπει να αποφασίσει πάνω απ' όλα η διοίκηση τι μοντέλο θέλει. Αν θέλει ένα δυναμικό προπονητή που να λαμβάνει τις αποφάσεις και να έχει ευθύνη ολόκληρου του ποδοσφαιρικού τμήματος, ή να έχει έναν τεχνικό διευθυντή που να καθοδηγεί και τον προπονητή και τους πάντες. Αλλά ο πρόεδρος να αποφασίζει είναι κάτι που διαφωνώ. Είναι ξεκάθαρο, πρόεδρε, αλλά εγώ θα έλεγα ότι θα φορτώνουμε την ομάδα του προπονητή. Φορτώνουμε τον προγραμματισμό του προπονητή. Φορτώνουμε το ψυχολογικό κομμάτι, το αγωνιστικό κομμάτι. Δηλαδή, πόσα θα φορτώσεις όμως έναν προπονητή? Θα σου κάνει τη δουλειά σου στο τέλος? Ναι, αλλά θεωρώ ότι αν έχεις έναν προπονητή, του τα φορτώνεις, αλλά του βάζεις κάποια κριτήρια. Για παράδειγμα, του βάζεις έναν ποσό, έναν προϋπολογισμό που να ξέρει ο προπονητής πρέπει να είναι μέχρι αυτή τη στιγμή. Μπορεί να του πει να του έχεις κάποιες προϋποθέσεις. Εγώ θέλω να έχεις παίχτες νεαρούς. Ενώ και σίγουρα δεν λέω να έχεις έναν προπονητή, μπορεί να του έχεις έναν παλέμαχο δίπλα σου ή έναν δίπλα του προπονητή ή έναν πρώην ποδοσφαιριστή. Που να είναι ο εκπρόσωπος της διοίκησης και να καθοδηγά και τη διοίκηση λόγω εμπειρίας και επίσης και τον προπονητή. Όσον αφορά το οικονομικό, πρόεδρε, με αυτά τα τεράστια συμβόλαια που αγγίζουν και το εκατομμύριο, κάποια συμβόλαια σε διάρκεια, ακουμπούν το εκατομμύριο, αν δεν κάνω λάθος, 4 συμβόλαια. Εσείς που είσαστε άτομο των αριθμών, ναι, θεωρείτε ότι μπορεί να βγει από μέσα η ανόρθωση ή πρέπει να πάρει άμεσα καταλυτικές αποφάσεις για να μπορέσει να το βγάλει εις πέρας? Εντάξει, εγώ διαφωνώ με τις άμεσα καταλυτικές αποφάσεις. Πρέπει να είμαστε ήρεμοι και να σκεφτόμαστε πριν πάρουμε μια απόφαση 5 και 6 φορές. Γιατί ότι όσες φορές πήραμε την απόφαση ευρασμό ψυχής, την έχουμε πληρώσει στα δεκαπλάσια. Όταν ένας ποδοσφαιριστής έχει ένα συγκεκριμένο συμβόλαιο, όπως γνωρίζετε, πολύ δύσκολα θα δεχθεί οποιαδήποτε μείωση. Άρα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει το πρωτάθλημα, να δούμε πού θα καταλήξουμε τον Μάιο και τότε θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με τα ψηλά τα συμβόλαια που έχουμε. Πάντως η Ανόρθωση είναι μια ομάδα η οποία έπαιξε ο Μίλους Champions League. Έφτασε στο κορυφαίο επίπεδο και ήταν και η πρώτη που κατάφερε να το κάνει πριν, την να πόρτα, το κάνουμε εμείς με το ΑΠΟΕΛ. Αυτό το πράγμα θεωρείτε ότι δεν έπρεπε να ήταν ένα δίδαγμα για να συνεχίσει η ομάδα και γιατί δεν το έκανε, γιατί δεν πήρε παράδειγμα την Ευρώπη η Ανόρθωση? Η ανόρθωση, είμαστε εδώ που είμαστε λόγω της εσωστρέφειας που είχαμε σαν Έλληνες. Στις κορυφαίες στιγμές της ομάδας, σαν ομάδα είχαμε εσωστρέφεια και ο ένας έθελε να φάει τον άλλον, τσακωνούμαστε μεταξύ μας και φτάσαμε εδώ που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Εάν δεν μάθουμε με αυτά τα παθήματα, με αυτά που έχουμε πάθει τότε, νομίζω δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Και νομίζω ένα από του λόγου που η ανόρθωση δεν έχει πάει μπροστά τα τελευταία χρόνια είναι αυτή η εσωστρέφεια που ήταν συνέχεια στην ομάδα.
Ήταν ο Άρφα πρόεδρος, ήθελαν να του δημιουργήσουν προβλήματα ο πρώην Β ή ο μέλλον Β. Ήταν ο Γάμμα πρόεδρος, ήθελε να του δημιουργήσει προβλήματα ο πρώην Α ή ο μέλλον Β. Και κανείς δεν μπορούσε να κάνει οτιδήποτε. Ενώ εγώ τον τελευταίο μήνα νιώθω ο κόσμος, ενώ νιώθω ότι η ανόρθωση είναι πολύ μεγάλη. Μπορεί να, μπορεί να κάνει θαύματα. Ενώ... Άρα ο πρώτος σας στόχος, πρόεδρε, σας είναι να φέρετε, να ενώσετε όλους αυτούς τους διοικούντες κοντά και να ενώνονται όμως. Εντάξει. Ενώνονται. Εντάξει, είτε ενώνονται είτε όχι, εντάξει, θεωρώ πρέπει να προσπαθήσουμε. Πρέπει να γίνει. Γιατί θεωρώ αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της ανόρθωσης. Ο αγνός ο κόσμος είναι πιστός, πάντα είναι στις κερκίδες, πάντα βοηθάει. Θεωρώ με αυτήν τη στήριξη που έχουμε από τον αγνό κόσμο αυτή τη στιγμή, είτε το θέλουν είτε όχι, και οποιοδήποτε προσπαθήσει να είναι ενάντια στην ανόρθωση, αυτή τη στιγμή θα τον διαλύσει ο κόσμος της ανόρθωσης. Αυτό είναι το μήνυμα που εισπράκτω. Γιατί ο κόσμος της ανόρθωσης έχει πληρώσει αρκετά αυτά τα χρόνια και το μήνυμα είναι όποιος προσπαθεί να βλάψει την ανόρθωση, δεν θα τον αφήσει ο απλός ο κόσμος. Και μιλούμε, δεν μιλούμε για. Πώς θα το μάθει όμως ο απλός ο κόσμος? Δεν θα το μάθει, γιατί σε αυτήν την προσπάθεια που είναι αυτή τη στιγμή υπάρχει διαφάνεια. Και ό,τι ζητήσει ο κόσμος το μαθαίνει. Δεν κρυβόμαστε σε τίποτε. Μάλιστα. Πρόεδρε, έχουμε και δύο ερωτήσεις από κάποιους οπαδούς της φιλάθλους καλύτερα της ανόρθωσης. Το βλέπουμε και στις οθόνες μας. Πόσο δύσκολο είναι να ξοφληθούν τα ποσά στην Όρενμπουργκ και στο μισθό των ποδοσφαιριστών? Μια ερώτηση ενός φίλου εδώ που ρωτάει. Εντάξει, ήδη τους ποδοσφαιριστές με το τέλος αυτής της εβδομάδας θα τους έχουμε πληρώσει δύο μήνες. Θεωρώ ότι καμία ομάδα στην Κύπρο σε 40 μέρες δεν πληρώνει δύο μισθούς. Άρα είναι επίτευγμα. Είναι επίτευγμα. με την Όρενμπουργκ προσπαθούμε να κάνουμε ένα διακανονισμό και να τον πληρώσουμε. Είναι κάτι, είχαμε παρόμοια προβλήματα και στο παρελθόν με παρόμοιες προσφυγές και έχουμε να αντεπεξέλθει. Άρα με τη βοήθεια του κόσμου και με τη νέα προσπάθεια που γίνεται και θα γίνει, τη νέα χρονιά, θα τα ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα. Η δεύτερη ερώτηση που μας ρωτάει εδώ ένας φίλος, τελικά ο Τιμούρ θα καταλήξει στην ανόρθωση? Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν προπονητή που είμαστε ευχαριστημένοι μαζί του. Αυτός ο προπονητής μας έχει προωθήσει 4 Κύπριους ποδοσφαιριστές και έχει και στα πλάνα του να προωθήσει τουλάχιστον ακόμα ένα. Και ακόμα ένα που κανείς δεν το γνωρίζει και πιστεύουμε ότι ο ίδιος πιστεύει ότι είναι ένας αξιόλογος ποδοσφαιριστής. Ελπίζουμε να το δούμε τα επόμενα παιχνίδια. Ποιος είναι, πρόεδρε? Είναι ο Παναγιώτου. Είναι ο γιος του πρώην ποδοσφαιριστή μας, Άντρου Παναγιώτη. Παναγιώτου. Ο προπονητής μας πιστεύει πολύ σε αυτόν τον νεαρό ποδοσφαιριστή. Μας έχει πει ότι θα του δώσει ευκαιρίες τα επόμενα παιχνίδια. Πάντως χρησιμοποίησε Κύπριους και έβγαλε και σπλάχνα από τους μηχανισμούς. Εχθές είχαμε στην αρχή ενδεκάδα 4 Κύπριους και μετά πήγε ο Εγγλέζου. Και χρησιμοποιήθηκαν 5 Κύπροι. Δεν νομίζω να έχει οποιαδήποτε άλλη ομάδα που να έχει περισσότερους. Έχετε και τα καλά. Υπάρχουν και τα πλεονεκτήματα αυτής της κατάστασης. Okay. Άρα θα δούμε τον Μάιο που θα βγούμε και μετά τον Μάιο θα αποφασίσουμε. Πρόεδρε, όσον αφορά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, εσείς που είσαστε άμεσα εμπλεκόμενος, πώς το είδατε, πώς το ζήσατε, ήταν όλα σωστά, ήταν όλα ικανοποιητικά στα δικά σας ματιά? Εντάξει, θέλουμε να κάνουμε έναν έλεγχο. Ευτυχώς στα άτομα που είναι κοντά στη διοίκηση υπάρχουν αρκετοί λογιστές. Δεν είναι μόνο εγώ. Μάλιστα. Είναι ο φίλος ο Κώστας ο Γιορκάκης που είναι συνέδερος στην Deloitte. Ένας άλλος φίλος ο Τάσος Αναστασιάδης και πολλοί άλλοι ανώνυμοι ανορθωσιάτες που δεν είναι κοντά. Εντάξει, θεωρούμε ότι αφού λύσουμε τα προβλήματα μας αυτή τη στιγμή με τα κριτήρια και με το αγωνιστικό κομμάτι. Κάποια στιγμή θα δούμε και τα οικονομικά εις βάθος και αν υπάρχουν οποιασδήποτε ευθύνες, αυτός που έχει κάνει τα λάθη θα τα πληρώσει. Θέλει χρόνο να γίνει η μελέτη οικονομική? Εντάξει, η οικονομική μελέτη θεωρώ μπορεί να γίνει σε 1 με 2 μήνες. Δεν είναι κάτι που είναι χρονοβόρο. Υπάρχουν τα στοιχεία εκεί. Κάποιος έμπειρος μπορεί να το κάνει σε 1 με 2 μήνες αυτό το πράγμα. Πόσο θα είναι το έλλειμμα φέτος, πρόεδρε? Το υπολογίσατε? Δεν το έχω υπολογίσει γιατί κάθε μέρα έρχονται νέα δεδομένα και εντάξει, προτιμώ ακόμα λίγο. Το κεφάλαιο, ο Ρόνι Λέβη. Ο Ρόνι Λέβη ήρθε στην Κύπρο, υπήρχαν κάποιες επαφές μαζί του. Δεν έχουμε καταλήξει. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα καταλήξουμε και με τον Ρόνι Λέβη.
επαφές γίναμε τον κύριο Μπουλαϊδη. Ναι, τις έχει κάνει ο κύριος Μπουλαϊδης μαζί με τον γενικό μας διευθυντή. Και εντάξει, περιμένουμε να έχουμε κάποια απάντηση στην αντιπρόταση που του έχουμε κάνει. Ωραία. Σκοπεύετε να κάνετε ακόμα έτσι μια συγκέντρωση οικονομικής ενίσχυσης? Θα κάνουμε αρκετές, όχι μόνο αυτές. Αυτές θεωρώ ήταν η αρχή. Ήδη και στις άλλες πόλεις οργανώνονται. Αλλά θεωρώ ότι σαν αυτήν της αμοχώς του λόγω της ζεστής συμπαράστασης που έχει ο κόσμος στην επαρχία αμοχώς του, δεν μπορεί κάποιος άλλος να την ξεπεράσει. Αυτό είναι σίγουρο. Υπάρχει ο φόβος, πρόεδρε, να υπάρξει καμία πρόσφυγη από άλλον ποδοσφαιριστή προς την ορθόση? Θεωρώ όσοι έχουν κάνει, είτε έχουν κάνει. Όσους έχουμε λύσει τα συμβόλαιά τους, έχουν κάνει προσφυγή. Άρα δεν γνωρίζουμε οποιοδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή που να έχει φύγει χωρίς συμφωνία και να μην έχει προσφύγει. Άρα θεωρώ ότι όσοι έχουν κάνει προσφυγή, την έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Ο Ράιος, το θέμα του πού βρίσκεται? Εντάξει, ένας ποδοσφαιριστής που έχει συμβόλαιο και του χρόνου. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τη... Όχι εμείς, ο προπονητής δεν είναι ικανοποιημένος. Γι' αυτό δεν αγωνίζεται. Ελπίζουμε τη νέα χρονιά να δείξει την ποιότητα που είχε δείξει πέρσι. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Πόσοι ποδοσφαιριστές έχουν συμβόλαια, πρόεδρε, για του χρόνου? Εντάξει, η ομάδα του χρόνου σχεδόν θα είναι έτοιμη σχεδόν. Ο κορμός είναι γη. Άρα δεν ψάχνουμε για πολλούς παίχτες. Άρα με τον κορμό έτοιμο, αν έρθει. Δηλαδή, θα ψάξετε πόσους παίχτες θα ψάξετε? Θα ψάξουμε, θεωρώ, 5 παίχτες με 6 μάξιμο. Ο κορμός είναι εκεί. Περισσότεροι παίχτες έχουν συμβόλαια και του χρόνου, άρα ο κορμός είναι εκεί και... Άρα το πιο δύσκολο κομμάτι είναι το οικονομικό, ουσιαστικά. Σωστά. Αυτό είναι. Άρα έχει γίνει πάνω κάτω προγραμματισμός, ενώ για την νέα χρονιά το σκεφτήκατε, το μελετήσατε? Εντάξει, όταν κάποιοι παίχτες από τους... Όταν περίπου 12 με 13 παίχτες έχουν συμβόλαια και του χρόνου, τότε δεν υπάρχει, ας πούμε, η προδιάθεση. Τότε δεν θα πάμε να κάνουμε τρέλες, να τους αποδεσμεύουμε και να πληρώνουμε 15 ποδοσφαιριστές νέους που θα φέρουμε και 12 που θα διώξουμε, όπως έχουμε κάνει στο παρελθόν. Και αν κάνεις ομάδα. Γιατί στο παρελθόν κάποια στιγμή είχαμε το ρόστερ μας, ήταν όσους πληρώναμε, είχαμε και τόσους άλλους που δεν ήταν στο ρόστερ μας και τους πληρώναμε αυτά. Άρα πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και τους ποδοσφαιριστές που έχουμε συμβόλαιο πρέπει να... Πρέπει να προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από αυτούς. Πάντως, πρόεδρε, φαίνεται ξεκάθαρα ότι επειδή οι ποδοσφαιριστές είναι, όσον αφορά τα δικαιώματα, είναι οι καλύτεροι όσον αφορά τους όρους εργασίας. Δεν υπάρχει καλύτερος όρος εργασίας. Μπορεί να είναι λίγα τα χρόνια, αλλά δεν χάνει κανένας ποδοσφαιριστής τα λεφτά του. Συμφωνώ μαζί. Αν θέλει, παίζει. Έτσι. Αν θέλει, δεν παίζει, αλλά τον πληρώνει. Ναι, αλλά το θέμα είναι δεν τον πληρώσει την ώρα του, τότε σε καταγγέλει και χάνει και βαθμού. Ναι, το ξέρω. Χειροτέρο. Άρα, ένα άλλο που ήθελα να καταλήξω. Άρα, πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ καλά ποιον βάζει μες στην ομάδα σου. Συμφωνώ. Κοίταξε, Γιώργο, έτσι χαριτολογώντα, επειδή το παραλίμνη σα βγήκε, μαζεύτηκε ο κόσμο σε τελευταία χρήματα. Προφανώ, αν ανακοινώσετε προπονητή, είτε τον Τιμούρ και σπάει, όποιο άλλο θα είναι στο μέλλον. Πιθανόν να είναι καλό να γίνει ξανά στο παραλίμνη, να ξαναμαζευτούν και άλλα χρήματα. Εντάξει, τώρα να δούμε. Τώρα έχουμε προπονητή. Ας κάνουμε υπομονή, να μην κάνουμε τις τρέλες του παρελθόντος. Έχουμε έναν προπονητή που μας βοήθησε να βγούμε από τα δύσκολα, γιατί είμαστε σε δύσκολη θέση. Και ο άνθρωπος μας βοήθησε. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, είναι πολύ εργατικός. Πέρασε και αυτός δύσκολα με αυτή την αναστάτωση που υπήρχε με την αλλαγή διοίκησης, με το θέμα του Ζόχου και διάφορα άλλα, να τελειώσουμε με το καλό το πρωτάθλημα και νομίζω έχουμε αρκετό χρόνο και για άλλα πράγματα. Ωραία. Έτσι, ένα καταληκτικό σχόλιο, πρόεδρε, προς τον κόσμο της Ανόρθωσης που σας αγκάγιασε, που ήταν κοντά σας και θέλετε έτσι να τους δώσετε ένα μήνυμα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο της Ανόρθωσης, που από την πρώτη στιγμή μου έχει δώσει... Μου έχει δώσει και με έχει κάνει να νιώσω περήφανος που είμαι πρόεδρος αυτής της ομάδας. Εγώ το μόνο που τους έχω να τους υποσχεθώ είναι ότι θα δουλεύω μέρα νύχτα για αυτό το σωματείο μέχρι τον Μάιο, ώστε να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε και να περάσουμε τους στόχους μας. Είμαι ένας απλός στρατιώτης αυτού του σωματείου. Θα είμαι πάντοτε κοντά στο σωματείο και θα προσπαθώ πάντοτε για το καλύτερο της ανόρθωσης. Μακάρι, πρόεδρε, να πετύχετε τους στόχους σας, να καταφέρετε να ανεβάσετε την ανόρθωση εκεί που σας αξίζει και να πουλήσετε και άλλους Κωνσταντίνους στο εξωτερικό.
Okay, πάντως, εγώ εκείνο που έτσι εύχομαι, θέλω Ανόρθωση και Ομόνια να ξαναμπούν στους πρωταγωνιστές για να έχουμε ένα πρωτάθλημα. Σωστό. Πιο ανταγωνιστικό, πιο ποιοτικό και να έρθει ο κόσμος πίσω. Okay. Και εγώ ευχαριστώ για... Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι μαζί. Επιστροφή στο στούντιο. Να περάσουμε έτσι με τα ρεπορτάζ του Σαββατοκυριακού. Παιχνίδι Πάφος με τον Ερμή και η ομάδα της Πάφου χωρίς να αντιμετωπίσει την παραμικρή δυσκολία επικράτησε με 4-1 της ομάδας του Ερμή, ο οποίος πλέον έχει υποβιβαστεί. Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες και δείχνοντας από την αρχή την απαραίτητη σοβαρότητα, η Πάφος κέρδισε τον Ερμή στο Στέλιος Κυριακίδης. Η ομάδα της Πάφου νίκησε με 4-1 την καταδικασμένη ομάδα της Αραδίπου και ανέβηκε στους 28 βαθμούς και στη δεύτερη θέση του γκρουπ της. Οι γηπεδούχοι πήγαν από την αρχή δυνατά στο ματς και μέχρι το 18ο λεπτό ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0. Αρχικά ο Ράκελς νίκησε το Φρυνίδι με σούτ στο ύψος της περιοχής και ακολούθως έδωσε την ασίστ στον Αγκούλο για το 2-0. Πάσα για τον Ράκελς, καλή για τον Αγκούλο, το σούτ, μεγάλη επέμβαση, όχι 2-0. Φοβερό γκολ από τον Αγκούλο στο 18. Ακολούθησαν φάσεις και για τις δύο ομάδες, μέχρι το 53ο λεπτό, όταν ο Κούλς έκανε το 3-0 και κλείδωσε έτσι την νίκη για την Πάφο. Οι γηπεδούχοι όμως δεν έμειναν ως εκεί, αφού σκόραραν και τέταρτο γκολ με τον Νέμετς. Πολύ ωραία πάσα για τον Νέμετς που θα περάσει στην περιοχή το σούτ, 4-0. Το μόνο που κατάφερε ο Ερμής, που αγωνίστηκε με αρκετούς Κύπριους στη σύνθεσή του, ήταν να σκοράρει στο 89 με τον Μαντοβάνη. Θα κρατήσει την μπάλα ο Ψάλτης, σήκωσε ψάχνοντας τον Μαντοβάνη το σουτ! Πολύ ωραίο γκολ! Ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παιχτών του, εμφανίστηκε ο Ζέλικο Κόπιτς μετά το τέλος του αγώνα. Εν τέλει είμαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα και το πώς παίξαμε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Most part of the game. Στην εμφάνιση των παιδιών από τη δεύτερη ομάδα στάθηκε ο Δημήτρης Δασκαλάκης. Το μόνο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι τουλάχιστον κερδίσαμε 3 παιδιά του Ερμή και αυτό θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να κάνουμε στα τελευταία παιχνίδια, να δούμε και κάποια παιδιά από τη δεύτερη ομάδα. Γιώργο, ένα σχόλιο για την Πάφο. Έχει δίκιο ο Δασκαλάκης. Ότι κερδίσανε 3 παιδιά, έβαλε και γκόλο ένας ο μικρός. Φυσικά η Πάφος ήταν ανώτερη, είναι καλύτερη ομάδα, δίκαια κέρδισε, όμως τίποτα δεν έχει ακόμη κριθεί. Υπάρχει δρόμος ακόμη όσον αφορά για την ομάδα που θα πέσει. Γιατί και η Αλκή πλέον με την νίκη που κάνει ενάντια στο Παραλίμνη με 2-0, δυσκολεύει περισσότερο τα πράγματα. Είναι όλοι εκεί, ένα βαθμό και διαφορά. Και είναι 4 βαθμοί διαφορά, έτσι. Έτσι ακριβώς. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ Αλκή Ένωση Νέων Παραλιμνίου και την νίκη της Αλκής σε ένα πολύ πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τα δεδομένα της διαβάθμισης. Αθάνατη όνομα και πράγμα η Αλκή, η οποία όποτε βρίσκεται σε δύσκολη θέση έχει τον τρόπο να παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει. Αυτό έκανε και στην κρίσιμη αναμέτρηση στο Αμόχωστος με αντίπαλο την Ένωση Νέων Παραλιμνίου, την οποία κέρδισε με 2-0. Η ομάδα του Κώστα Σακά πανηγύρισε μια πολύ σημαντική νίκη που της επιτρέπει να ανέβει βαθμολογικά και να ελπίζει στην παραμονή της στην πρώτη κατηγορία. Έχοντας το αριθμητικό πλεονέκτημα για σχεδόν ολόκληρο το παιχνίδι, η ομάδα της Ορόκλινης δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Ο Ιβάν Κάρλος ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 8 από την εκτέλεση πέναλτι. Πέναλτι το οποίο έφερε και την αποβολή του Αγγελή. Απέναντι του τώρα ο Ιβάν Κάρλος. 7ο λεπτό. Εκτελεί ο Ιβάν Κάρλος. 1-0 η Αλκή. Έπεσε... Το αποτέλεσμα στο ημίχρονο έμεινε στο 1-0. Παρά το γεγονός ότι ο Μπελαμεϊρή σημάδεψε και το δοκάρι, αλλά είχε και πολύ μεγάλη ευκαιρία. Στο τέλος όμως του παιχνιδιού ήταν ο Μάριος Ηλία αυτός που πέτυχε το 2-0 και ουσιαστικά σφράγισε τις νίκες για την Αθάνατη. Περήφανος για την ομάδα του ο Κώστας Ακάς. Η λέξη περηφάνεια για τους ποδοσφαιριστές μου μπορεί να είναι λίγη. Πραγματικά μια ομάδα η οποία από την αρχή της περίοδου όλοι μας είχασαν ξεγραμμένους αποδεικνύουν παιχνίδι με παιχνίδι ότι μπορούν. Από την άλλη, ο Κάριτ Φέλ στάθηκε στο άσχημο ξεκίνημα. Στο ποδόσφαιρο ήρθε η κάρτα, ήρθε το πέναλτι, ήρθε το γκολ. Αυτό έγινε, αλλάξαν τα πάντα.
έπρεπε να κυνηγήσουμε. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια απόσταση, να περάσουμε μπροστά. Δυστυχώς δεν το καταφέραμε. Χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία. Αλλάζουν τα πάντα. Μένουν 5 τελικοί. Είμαι σίγουρος ότι η παραμονή θα κριθεί στο τελευταίο 5ο παιχνίδι. Πάντως, Γιώργο, θέλω να σχολιάσω κάτι. Στον γκολ του Ηλία, κάνει κακό κοντρόλ ο ποδοσφαιριστής. Του φεύγει μπάλα δεξιά και ακούεις και μια φωνή από την κερκίδα. Πάσα ρε! Δηλαδή, ο παδός υποδεικνύει στον Ηλία ότι εκείνη την ώρα πρέπει να πασάρει. Και του άκουσε και βάλει τον γκολ. Κάνει σιούτ βάζει γκολ. Και τότε ναι, ο προμονητής της κερκίδας πάει να τα ξέρει όλα. Ένα σχόλιο. Εντάξει. Ουσιαστικά ξεκίνησε το παιχνίδι 1-0 και 11-2-10. Από το 5ο λεπτό. Ήταν καταλυτικό. Κόκκινη και πέναλτι. Αντιλαμβάνεσαι ότι πλέον ήταν πάρα πολύ δύσκολα πράγματα για το Παραλίμνη. Ναι, έτσι ακριβώς. Και έπεισε στο σκορ και με παίχτη λιγότερο. Σωστό. Εμείς να περάσουμε ευθύς αμέσως στο Ομόνια ΑΕΚ. Πολύ σημαντική, Γιώργο. Έτσι. Δεν ξέρω αν θέλεις να σχολιάσεις πριν να δούμε τα στιγμιότυπα. Γιατί η ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι. Ήταν πολύ ισορροπημένο το παιχνίδι και μπορώ να πω ότι η Ομόνια έχασε το παιχνίδι από δύο δικά της λάθη. Τα οποία πληρώνει τα αμυντικά λάθη η Ομόνια. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και τα δύο γκολ από Τρισκόφσκι και Γιάννου και επιστρέφουμε να το σχολιάσουμε εδώ με τον Γιώργο. Η ΑΕΚ επικράτησε 2-0 της Ομόνια στο γάση πίσω πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των play-off. Ο Σκοπιανός ποδοσφαιριστής των φιλοξενουμένων, ο Ιβάν Τρισκόφσκι, άνοιξε το σκορ στο 79. Ο Ελλαδίτης, ο Απόστολος Γιάννης, το 90, διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Στο 79, ο συνήθις ύποπτος είχε τη λύση για την ΑΕΚ. Ο λόγιος για τον Ιβάν Τρισκόφσκι, ο οποίος ξέφυγε από τα μαρκαρίσματα και με δυνατό σούτ από το ύψος της περιοχής, άνοιξε το σκορ για την ομάδα του. Διάνομαι εδώ τη φάση για την ΑΕΚ με τον Τρισκόφσκι απέναντι από το Μεχία. Τρισκόφσκι 0-1 για την ΑΕΚ στο 78 με τον σκόρερ, τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Η Ομόνια προσπάθησε να απαντήσει 3 λεπτά αργότερα όταν ο Ντάρμπισαϊρ βρέθηκε απέναντι από τον Τόνιο. Σταμάτησε την μπάλα, όμως το πλασέ του ήταν άστοχο. Στο 90, ο Γιάννου εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Ατζαγκούν. Η μπάλα κατέληξε στα πόδια του και πέτυχε το 2-0. Ο Μεχίας κερδίζει, Απόστολος Γιάννου θα πλασάρει. Γκολ 0-2 για την ΑΕΚ στο 90 της αναμέτρησης. Χαμόγελα στην κερκίδα της ΑΕΚ. Ο Ιμανώλη Διακέθ τόνισε ότι η Ομόνια είναι από τις καλύτερες ομάδες του πρώτου γκρουπ. Είναι μια μεγάλη νίκη για την ομάδα μας σήμερα. Αντιμετωπίζαμε μια Ομόνια που είναι από τις καλύτερες αυτή τη στιγμή ομάδες στο πρωτάθλημα. Το δείχνουν τα τελευταία παιχνίδια. Εμείς είμαστε μια ομάδα που αρέσκεται σε ένα παιχνίδι που έχουμε τον έλεγχο, που κρατάμε την μπάλα περισσότερη ώρα στην κατοχή μας. Σήμερα δεν το κάναμε αυτό. Απογοήτευση στο στρατόπεδο της Ομόνιας μετά την ήττα από την ΑΕΚ, καθώς οι πράσινοι παρουσίασαν καλή αγωνιστική εικόνα για άλλο ένα παιχνίδι. Δύσκολο αποτέλεσμα για μας, αν δούμε τη συνολική εικόνα του παιχνιδιού. Νομίζω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα, είχαμε τον έλεγχο. Ειδικά τις στιγμές όταν παίζαμε γρήγορα την μπάλα, δημιουργούσαμε προβλήματα στον αντίπαλο. Αλλά στο ποδόσφαιρο, αν δεν σκοράρεις, δεν κερδίζεις. Πάντως, Γιώργο και Άντρεα, πριν να δούμε έτσι, μία άποψη για το ότι η ΑΕΚ ήταν διπλόν το όφελος. Γιατί ανέβηκε και στην τρίτη θέση, αλλά κερδίζει και ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο Τρισκόφσκι πλέον έχει πάρει φωτιά. Είναι πρώτο σκόρερ. Είναι ο Τρισκόφσκι του ξεκινήτη. Σπάζει ρεκόρ. Του καλοκαιριού, ουσιαστικά. Του καλοκαιριού, το προηγούμενο σεζόν. Ναι. Πάρα πολλές. Είναι το κέρδος ο Τρισκόφσκι, το κέρδος με η Διάκεθ που έδειξε ότι δεν είναι απλώς αυτή η αλλαγή προπονητή που άλλαξε ψυχολογία. Έχει μια σταθερότητα. Και μια συνέπεια συνεχώς ο προπονητής της ομάδας και σαφώς αυτό έπαιξε το ρόλο του, θεωρώ. Στο να κερδίσει ακόμη περισσότερα πέρα από την τρίτη θέση, που ως γνωστό δίνει απευθείας ευρωπαϊκό εισιτήριο. Όμως πρέπει να πούμε, πρέπει να πούμε ότι τον γκολ που έβαλε είχε την βοήθεια και του Βίντερ. Διότι δεν γίνεται τελευταίος παίκτης να πανακολλάς πάνω στον επιθετικό για να σου γυρίζει πλάτη. Θα το αναλύσουμε στους αναλυτές. Είχαμε έτσι από ήχο κίνηση. Αρκετή, γιατί είχαμε και το κάτι ιστορικό για τον Τρισκόφσκι, αλλά πρώτα θα ξεκινήσω διαφορετικά. Αρκετός κόσμος την προηγούμενη εβδομάδα χώθηκε που δεν ήσουν εδώ. Πρέπει να το ομολογήσω. Okay. Λοιπόν, έχουμε φωτογραφικό υλικό. Φωτογραφικό υλικό να δείξουμε που ήσουν. Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες που δείχνω, ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης δεν ήρθε στην εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί ήταν διακοπές με διάφορους αστέρες του ποδοσφαίρου. Όπως βλέπετε εδώ, MLS, βλέπουμε πολύ γνωστές φάτσες και εδώ σε αγώνα του NBA. Πολλά βαρέ τη ζωή του Γιώργου, εμείς δουλεύαμε στην εκπομπή. Και φυσικά αστείευω, αφού ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης ήταν σε σεμινάριο του UEFA MIP. UEFA MIP είναι ουσιαστικά ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της UEFA,
για πρώην ποδοσφαιριστές. Με λίγα λόγια και είχα την ευκαιρία να. Πες και του κόσμου κάτι εδώ έκανες για αυτή την παρουσία. Σε εγώ εδώ να κάνεις και διάλεξη, οπότε κάτι πρέπει να είπες. Εδώ ήταν, είχαμε ένα project να παρουσιάσουμε ναι. Και ήμουν στην ομάδα μου, ήμουν ο leader αν θες, και το παρουσίασα εγώ. Ήταν η δική μου σειρά. Μάλιστα. Ναι, ουσιαστικά ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία στην Αμερική. Ο σκοπός της παρουσίας όλων μας ήταν να εκπαιδευτούμε γύρω από το πώς δουλεύει το αμερικάνικο σύστημα. Πόσα δηλαδή, χρόνια μπροστά είναι? Είναι αρκετά χρόνια μπροστά. Είναι εντελώς διαφορετικό το σύστημα. Δηλαδή το πώς λειτουργά από το ποδόσφαιρο τους που είναι το American Soccer, το American Football το οποίο είναι νούμερο ένα με διαφορά τα υπόλοιπα. Ναι. Το NBA, πώς λειτουργούν τα draft, πώς προσπαθούν να υπάρχει αυτό το competitive balance, ο ανταγωνισμός, ισορροπία. Να είναι ισορροπία μεταξύ των ομάδων. Δεν αφήνουν κάποιον να ξεφύγει όπως Αλκελαϊφή, όπως Μπάγερ, όπως... Να σου πω τι κάνουν Γιώργο. Η τελευταία οι πλούσιοι ομάδα, πάνε και διαλύουν τα πρωταθλήματα. Η τελευταία ομάδα της βαθμολογίας είναι η πρώτη που μπορεί να επιλέξει τους καλύτερους ποδοσφαιριστές μέσα από τα draft. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι αν είσαι τελευταίος, ναι. Έχεις περισσότερες πιθανότητες να γίνεις καλύτερος του χρόνου. Και ο σκοπός που το κάνουν είναι θέλουν να διατηρούν την ισορροπία μεταξύ των ομάδων. Άρα είναι άλλο σύστημα. Αλλά δεν αφήνουν κανένα να ξεφύγει. Αυτό εννοεί. Δεν αφήνουν κανένα να ξεφύγει. Αυτό είναι κανόνα στην Αμερικανική σπόρα από το salary cap που υπάρχει στο NBA εδώ και χρόνια. Ακριβώς. Δεν μπορεί να ξεφύγει από μισού. Όπως επίσης. Σοσιαλιστικό σύστημα. Όπως επίσης και η ανακλήση. Δεν το λες. Αφού δεν αφήνει ένα που κρατά τα λεφτά να ξεφύγει. Και κάτι άλλο, Γιώργο, για να κλείσουμε. Ο αθλητισμός στα κολέγια. Εμείς ακούμε, ξέρεις, sports in colleges. Ναι. Και νομίζουμε ότι είναι τα δικά μας τα κολέγια. Εκεί παρακολουθείται ποδοσφαιρικός αγώνας ή NFL από 70, 80, 90 χιλιάδες κόσμο. Πουλούν πακέτα VIP suites 40, 50 χιλιάδες δολάρια. Είναι business τεράστιο στην Αμερική και εκμεταλλεύονται ακόμα και στο πανεπιστημιακό αθλητισμό. Κανονικά, αυτοί πρέπει να έρθουν να μπουν επικεφαλής της UEFA. Να κάνουν, κάνουν τα προαθλήματα όλα ανταγωνιστικά. Και όμως παραδειγματίζονται σε πολλά θέματα όσον αφορά το. Το παιχνίδι αυτόν καθεαυτό. Το παιχνίδι σίγουρα, διότι είναι πίσω όσον αφορά το παιχνίδι. Ακριβώς. Στο management είναι πολύ πιο μπροστά από τους άλλους. Επειδή βλέπουν πολύ το business πάρα πολύ. Ορίστε. Το επιχειρηματικό κομμάτι το βλέπουν πολύ. Ναι, είναι πολύ πιο μπροστά. Αυτά. Πάμε λοιπόν, στο δικό μας. Πώς προσγειώθηκες από Μανχάταν στα Πυργά. Εγώ θα προσγειωθώ στην κυπριακή πραγματικότητα. Περνάμε λοιπόν και ξεκινάμε από τους νικητές. Ντάνιελ Μοΐσοφ. Συνεχίζουμε να παλεύουμε. Τόνισε και αυτό το 0 στην άμυνα. Ακόμη ένα. Πολύ καλό στατιστικό για την σύνολο του ιδιάκεθ από την δεύτερη παρουσία του. Η ανακοίνωση για τον ποδοσφαιρικό προπονητή που είχαμε νωρίτερα σήμερα, που αντικατέστησε τον Ιδάλκο με τον Μάριο Γκιμπανέλ Ραλούι, είναι ο νέος βοηθός προπονητή της ομάδας της Λάρνακας. Και εδώ ένα αξιοσημείωτο έτσι post, ανάρτηση του Μάλιστα. πρώην, όχι του πρώην, του πρώτου σκόρερ μαζί με τον Τρισκόφσκι πλέον τη ΑΕΚ στην ιστορία τη ομάδα. Τα 71 γκολ. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Ιβάν που κατάφερε και έφτασε και να σπάσει μια επίδοση που είχαμε 71 γκολ. Ο Ιβάν Τρισκόφσκι είχε πιάσει το ελευθερίο ελευθερίου. Ο ελευθερή ελευθερίου βεβαίω τα σημείωσε σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και ο Ιβάν Τρισκόφσκι, όταν λέμε 71 γκολ, να θυμίσω, μιλάμε και για πρωτάθλημα και για κύπελο και για Ευρώπη. Ωραία. Τα 71 γκολ. Στην επόμενη φορά που θα σκοράρει. Θέτει νέο ρεκόρ, έχει γι' αυτό τη μεγάλη σημασία του. Λοιπόν, Τόνιο Ραμίρες δείχνει και αυτός πώς συνέβαλε στον τρόπο του η ομάδα να μην δεχτεί γκολ. Κλείδωσε την. Ακριβώς, πολύ σωστά. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο έτσι, σκηνικό από τις δύο ομάδες, να είμαστε πιο σωστοί. Modern Football, ενέργεια στο πλαίσιο της εκστρατείας που υποστηρίζεται από το UEFA Foundation και το ECA. Για την. European Club. Ακριβώς, για τον τρόπο. Που μπορεί να υπάρξει το ποδόσφαιρο ως κοινωνικό φαινόμενο. Και Μάρκο Μότα, όχι το αποτέλεσμα που θέλαμε και που αξίζαμε. Πρέπει να συνεχίσουμε την καλή δουλειά, στοχευμένη αλληλού και να παίζουμε μπροστά στον κόσμο. Μάλιστα, ωραία. Ένα σχόλιο για τον Μάρκο Μότα, Γιώργο, γιατί ήρθε με περγαμηνές, άρχισε να παίξει και στο τέλος φάνηκε η αξία του. Εμένα μου αρέσει όταν το φέρεις. Βεβαίως. Και φαίνεται ξεκάθαρα η νοοτροπία και η κουλτούρα του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, πέρασε αυτό που πέρασε, εντάξει. Έζησε αυτά που έζησε όσον αφορά την προϊστορία του. Ήταν παίκτη τη Γιουβέντου, να μην το ξεχνάμε. Ναι, βέβαια. Τεράστιο. Και πέρασε, πάλεψε στα πόσα του χρόνια. Εντάξει. Πόσο τέλεια είναι όσον αφορά το κίνητρο, το κυπριακό πρωτάθλημα για τον Μότα. Όλοι τον γνωρίζουμε, αλλά όμως επειδή είναι προσωπικότητα, είναι leader, ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας και ξέρεις, επαγγελματισμό για μένα σημαίνει σοβαρότητα, απευθυνότητα.
Και είναι επαγγελματίας, είναι σοβαρός και υπεύθυνος. Έκανες και μια αναφορά για τον γκολ και έχουμε μαζί τον αναλυτή μας, τον προπονητή μας, τον Αντριάν Χατζη Αλεξάνδρου, ο οποίος ανέλυσε τον γκολ. Αντριάν. Έχουμε το πρώτο τέρμα που πετύχει η ομάδα της ΑΕΚ ανάλυση σε αυτό το παιχνίδι. Θα περάσουμε αμέσως τώρα να το αναλύσουμε. Βλέπουμε εδώ έναν γκολ από τον τερματοφύλακα τον Τόνιο, μακρινή μεταβίβαση με στόχο το Γιάννου. Θα το δούμε μία φορά χωρίς ανάλυση και στη συνέχεια με ανάλυση. Η Ομόνια που γνωρίζει ότι η ομάδα της ΑΕΚ είναι μια ομάδα που της αρέσει να χτίζει το παιχνίδι από πίσω. Ο στόχος είναι να μην χτίσουν το παιχνίδι από πίσω. Όπως μας έχει συνηθίσει η ΑΕΚ να αναπτύσσεται με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και ανεβαίνει ψηλά ο αριστερός ακραίος αμυντικός. Σε αυτό το σημείο, ένας εναντίον ενός ο αμυντικός με τον Τρισκόφσκι. Οι καλύψεις ήταν πολύ μακριά. Θα μπορούσε να ήταν κοντά του αν είχε καλύψεις πιο κοντά. Ήταν εντελώς μόνος του ένας εναντίον ενός. Πολύ κοντινή απόσταση του με τον Τρίσκο. Αυτός το γύρισε και στη συνέχεια ήρθε αυτό το πολύ εύκολο τέρμα για την άμυνα της Ομόνιας. Είναι όμως το ποδόσφαιρο και το ξέρεις, Αντρία μου, ότι ο αμυντικός δεν κολλά ποτέ πάνω στον σεντερφόρ, ιδιαίτερα όταν είναι τελευταίος παίκτης. Και μισογυρισμένος. Θα σε γυρίσει και θα φύγει. Και ναι, μακριά και τα στηρίγματα. Θα μπορούσαν τα στηρίγματα να είναι πιο κοντά, αλλά προφανώς να είναι ευθυνή του ποδοσφαιριστή, δηλαδή να δώσει αυτόν το μέτρο. Είναι. Έχει αρκετά λάθη σε αυτό το τέρμα που μπορούσε να αποφευθεί από Ωραία. Την ομάδα της Ευχαριστούμε, Αντριέν. Θα δούμε και τα υπόλοιπα βεβαίως. Εμείς να περάσουμε στο παιχνίδι όπου ο Απόλλωνας δεν κατάφερε τελικά σε ένα παιχνίδι που μπορούσαν να συμβούν όλα, είτε να κερδίσει, είτε και στο τέλος να χάσει από την Νέα Σαλαμίνα. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι με σημαντικές δηλώσεις και στο τέλος του παιχνιδιού από τους δύο προπονητές. Πάμε να το δούμε. Σημαντικό έδαφος στην προσπάθειά του για κατάκτηση του τίτλου έχασε ο Απόλλωνας την Κυριακή που έμεινε στο 1-1 με τη Νέα Σαλαμίνα στο Τσίριο Στάδιο. Η Γενόλευκη ήταν η διαφορά από την πρώτη θέση να αυξάνεται στους 4 βαθμούς με 5 αγωνιστικές να απομένουν. Η Ερυθρόλευκη επέστρεψε στις θετικές εμφανίσεις έχοντας κορυφαίο τον Κολομπάρτ. Ο Απόλλωνας ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι, αλλά η Νέα Σαλαμίνα έβρεγε γκολ με το Τιάκο μετά που μπέρδεμα στην περιοχή του γηπεδού. Μπήκε στην περιοχή, το γύρισμα, Κίξλεϊ κοντράρι, μπάλα η Σαλαμίνα, γκολ. 1-0 με τον Τιάκο Φερέιρα. Ο Απόλλωνας προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα και το κατάφερε 17 λεπτά μετά με κεφαλιά του Γιούστε. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι με τον Πέδρο, κεφαλιά του Γιούστε 1-1. Ισοφαρίζει ο Απόλλωνας το 28 λεπτό με το τρίτο γκολ του Ισπανού στο πρωτάθλημα. Ακολούθησαν φάσεις και για τις δύο ομάδες, όμως το 1-1 έμεινε μέχρι τέλους. Ο Κολομπάρτ καθάριζε για τους φιλοξενούμενους τις ευκαιρίες του Απόλλωνα. Ο Βάλε σταματούσε τις όποιες προσπάθειες των παιχτών της Νέας Σαλαμίνας. Έντονος καράτης της διαιτησίας παρουσιάστηκε ο προπονητής του Απόλλωνα, Σοφρόνης Αυγουστή, στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα. Ο Απόλλωνας είναι εδώ, θα προσπαθήσει μέχρι το τέλος. Σίγουρα είδαμε τι φταίει στη φετινή χρονιά. Ξέρουμε πολύ καλά τι πήγε λάθος. Θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε και να γίνουμε ακόμα πιο δυνατά. Και σήμερα και την Τετάρτη είδαμε πολύ ξεκάθαρα ότι ναι, μεν έχουμε τα προβλήματα μας, τα δικά μας, με την ομάδα, όμως κάποιοι εκμεταλλευτήκαν αυτήν την κατάσταση. Πρέπει να δείξουμε πως δεν είμαστε ελέφαντες, είπε από τη μεριά του Μπουρσαϊτίδης, που είχε έντονο διάλογο με τον Σοφρόνη Αυγουστή. Δυστυχώς ζούμε σε μια ποδοσφαιρική κοινωνία που πρέπει να αποδεικνύεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Λοιπόν, εμείς κύριοι δεν είμαστε ελέφαντες, εμείς παίζουμε την αξιοπρέπεια της ομάδας μας και μόνο της ομάδας μας. Έτσι αλλιώς σάβαμε εμείς τα τελευταία 3 χρόνια, παίζουμε με όλους. Δεν έχουμε με κανένα να μας χαριστεί και ξέρουμε πολύ καλά ότι αν πάρουμε κάτι θα το πάρουμε και θα είμαστε ήσυχοι. Θέλετε να σας χαρίζουν? Όχι. Δεν μου αρέσει να μου χαρίζει κανένας και ούτε ποτέ ζητήσαμε κανένα ούτε χάρη. Αλλά αυτά που δικαιούμαστε και την Τετάρτη και σήμερα μέσα στο Τσίριο να μας τα δώσουν. Αν δεν κερδίσουμε, καλή επιτυχία και στη Σαλαμίνα και στην ΑΕΛ και στην κάθε ομάδα. Κοίταξε, κρατάω 2-3 πράγματα που λέχθηκαν γιατί είναι πολύ σημαντικά. Πρώτα απ' όλα, ο Σάββας αναφέρθηκε ότι ζούμε σε μια κοινωνία ποδοσφαιρική η οποία πρέπει να αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε ελεφάντες. Που είναι το ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι εμείς δεν είμαστε ομάδα που χαρίζει. Άρα παίζουμε σωστά και αυτό θέλουμε να το επιβραβεύουμε, Γιώργο και Αντρέα. Δηλαδή, εμείς τι θέλουμε να βλέπουμε? Θέλουμε να βλέπουμε ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο. Και θέλουμε από όλες τις ομάδες να δείχνουν αυτό το προφίλ. Ξέρεις, εντάξει. Ξέρω σε τι κοινωνία ζούμε. Είμαι 58 χρονών.
6 χρόνια Ελλάδα, τα 52 είναι στην Κύπρο που κράτησα. Ξέρω την κοινωνία ζω. Και εντάξει, είμαστε μια χώρα που η δημοκρατία γεννήθηκε το 60 και με όλα τα παρεμφερή από τότε προβλήματα. Εντάξει, ο καθένας αισθάνεται τον πόνο του, λέει αυτό που αισθάνεται εκείνη τη στιγμή, αλλά όμως υπάρχει και μια ιστορία, έτσι. Και η ιστορία λέει ότι όλοι έχουν βάλει το χέρι τους και έχουν ρίξει το πιπέρι, ξέρεις που αν το φάει στο φαγητό, είναι αψό. Έχουν βάλει όλοι το πιπέρι, το αψό. Κοίταξε, όσον έχουμε ανταγωνιστικούς αγώνες, όσον έχουμε ανταγωνιστικούς αγώνες και βλέπουμε τα παιχνίδια να είναι επί ισόρις, είναι αυτό που θα βοηθήσει το πρωτάθλημα μας να κερδίσει και την αξιοπιστία των φιλάθλων. Εγώ τους βγάζω τους Αμερικάνους στο καπέλο. Έχεις πάει. Έκανες αυτό που έκανες. Δεν αφήνουν κανένα λεφτά να τους χαλάσει τον ανταγωνισμό. Είπα και τον Ανδρέα ότι αυτό είναι, ξέρεις, ένα σύστημα σοσιαλιστικό, όχι ότι είμαι εναντίον του καπιταλισμού, για να μην με αρχίσουν να μου λένε οι καπιταλιστές τώρα ότι είμαι κομμουνιστής ή είμαι υπέρ του σοσιαλισμού. Μια όχι, άλλα θέματα, όχι, όχι, δεν με καταλάβες. Μιλώ για τον ανταγωνισμό, καθαρά ανταγωνιστικό. Τι πουλάει, τι πουλάει. Το καλό προϊόν. Το ανταγωνιστικό προϊόν. Ανταγωνιστικό το ανταγωνιστικό προϊόν, προϊόν τι είναι, το καλό το προϊόν. Αυτό πουλάει. Άρα πάμε δεν μπορούμε να φτιάξουμε εμείς τέτοιο προϊόν. Πάμε να δούμε τις αντιδράσεις, Ανδρέα, γενικότερα. Το είχαμε και συνέχεια από τις δηλώσεις, όπως αντιλαμβάνεσαι, με σημερινές τοποθετήσεις του πρόεδρου της ομάδας. Να δούμε όμως πρώτα τα social media που μαζέψαμε αυτό το match. Κάποια story από τους ποδοσφαιριστές της Νέας Σαλαμίνας. Ο Μαρκάς ευχαρίστησε πολύ μια φίλη της Νέας Σαλαμίνας που είπε ότι είναι ένας αληθινός προαθλητής που παλεύει για τα πάντα. Ο Άλιστερ Ρέινολτς έβαλε αυτή τη φωτογραφία με το μότο Close Your Eyes προφανώς για τον τρόπο που κάνει την κεφαλιά και το προχωράμε. Και το ίδιο περίπου και ο Κύπρος Χριστοφόρου. Ας κρατήσουμε την ομάδα δυνατή, στέλνοντας το μήνυμα για την συνέχεια. Για την ομάδα του Απόλλωνα, κρατάω το πώς σήμερα για τον Μπρούνο Βάλε. Γιορτάζει τα 36 γενέθλιά του. Ήταν εξαιρετικά χθες. Τα πρόσωπα που συζητιούνται το τελευταίο διάστημα στον Απόλλωνα. Και ο ίδιος έγραψε, ευχαρίστησε μάλλον τη σύζυγό του που το στηρίζει στα δύσκολα, στέλνοντας και αυτός προφανώς κάποια μηνύματα. Ο επίσημος Απόλλωνας, επειδή είμαι ως τελευταία τοποθέτηση για τα του μάτς, έβαλε τις ατάκες που διαβάσαμε πριν από λίγο, τις ακούσαμε πριν από λίγο από Σοφρόνια Αυγουστή, ότι από λάθη τρίτων. Και σήμερα είχαμε ραδιοφωνικές τοποθετήσεις του πρόεδρου του Απόλλωνα, του Νίκου Κυρτζή, που δεν συνηθίζει να τοποθετείται. Βγήκε να τοποθετηθεί και είπε και πολλά και ενδιαφέροντα. Τα κυριότερα είναι για τον Σοφρόνια Αυγουστή, που κάποιες φήμες τον έφερναν πως ίσως αποχωρήσει. Αυτός είπε ότι κρατούμε μέχρι το τέλος το συμβόλαιό του, που έχει διάρκεια ακόμη ένα χρόνο. Τελειώνει τώρα τον Μάιο. Αναφέρθηκε ότι. Το στηρίζει επισήμως. Το στηρίζει επισήμως. Sorry, δεν τα βάζω κάτω. Δεν βγήκα να μιλήσω. Είπε συγκεκριμένα ότι χάθηκε ο τίτλος. Αλλά για να πω κάποια πράγματα για την κριτική που δεχόμαστε, αλλά δεν τη θεωρώ σωστή. Είπε μεταξύ άλλων. Είπαμε και νωρίτερα για το θέμα με τον Σοφρόνιο ότι συνεχίζει. Είπε για τον προγραμματισμό ότι έγιναν κάποια λάθη, αλλά όχι τόσο μεγάλα όσο το παρουσιάζεται. Ήταν κάποιες από τις πολλές τοποθετήσεις. Του μίλησε και για το θέμα του Ζόχου. Ρωτήσατε και εσείς νωρίτερα τον πρόεδρο της Ανόρθωσης. Είπε πολλά, αλλά αυτά ήταν τα κυριότερα. Μάλιστα, ευχαριστούμε, Ανδρέα. Ήταν στρατηγική παρέμβαση σήμερα του Νίκου Κυρτζή, Γιώργο. Θεώρησε ότι ως leader πρέπει να βγει μπροστά να στηρίξει τον προπονητή του πρώτα και δεύτερον να στηρίξει και τις επιλογές για την ομάδα. Γιατί υπάρχει έτσι και μία δυσαρέσκεια από τον κόσμο του Απόλλωνα. Και αν θέλεις να πω και την προσωπική μου άποψη, ο Απόλλωνας βγάζει αγωνιστικές αδυναμίες στα τελευταία παιχνίδια. Να σου πω. Και επιθετικές και αμυντικές. Ναι, είναι το τέταρτο παιχνίδι το οποίο δεν καταφέρνει να κερδίσει ο Απόλλωνας. Τρία στο πρωτάθλημα και ένα στο κύπελλο. Σωστό. Αντιλαμβάνεσαι ότι εάν τώρα δεν βγει ο πρόεδρος να μπει μπροστά και να δώσει ένα μήνυμα και στην ομάδα. Πότε θα το κάνει. Και στον κόσμο, πότε θα το κάνει. Σωστό. Πάμε άρα να δούμε. Δεν είχε άλλη επιλογή για μένα. Να δούμε και με τον Αντριέν την. Είναι η ανάλυση του. Η ανάλυση. Τα δύο τέρματα. Τα δύο γκολ. Σε αυτό το παιχνίδι θα ξεκινήσουμε πώς παραταχθήκε η ομάδα του Απόλλωνα ο Σοφρόνης. Σαν σχηματισμό 3-5-2. Η ομάδα του Απόλλωνα, βέβαια, και την τριάδα στην άμυνα. Και όπως μας έχει συνηθίσει η τριάδα στην επίθεση η Νέα Σαλαμίνα, μαζί με τον Kingsley στην κορυφή της επίθεσης. Στη συνέχεια θα δούμε μια πολύ όμορφη γρήγορη μετάβαση από πλευράς Νέα Σαλαμίνα. Βλέπουμε ο Χριστοφόρου εδώ μια παράλληλη μεταβιβάζει στο Φουστά και στη συνέχεια η κάθετη μεταβίβαση με στόχο τον Ελουντού.
Είχε ένα πλεονέκτημα ο Τιάγκο από αριστερά από το Ζωό Πέδρο. Είναι φυσιολογικό στο 3-5-2 να ανεβαίνουν πολύ ψηλά οι ακραίοι αμυντικοί του Απόλλωνα. Και έφτασε μπάλα σε 15 δευτερόλεπτα. Κατέληξε μπάλα στα δίχτυα. Το τέρμα στη συνέχεια του Απόλλωνα από ένα κόρνερ. Όλη η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας να μείνεται σε ζώνη, να έχει ένα χώρο ευθύνης και η σημασία του ποδοσφαιριστή να κερδίζει την μπάλα στο πρώτο δοκάρι. Γι' αυτό πολλές κομπίνες και πολλές ομάδες είναι πάρα πολύ σημαντικό το να κερδίσει επιθετικά η ομάδα το κεφάλι στο πρώτο δοκάρι και με αυτόν τον τρόπο πήρε τον ένα βαθμό η ομάδα του Απόλλων. Βεβαίως και ο Ζωάο Πέδρο έχει εξαιρετικές τα χτυπήματά του, από τα κόρνερ είναι εξαιρετικά. Και έτσι ένα μικρό σχόλιο. Από την αριστερή πλευρά του Απόλλων υπήρχε κενό. Ίσως για ακόμη ένα παιχνίδι, νομίζω μας το ξαναέχεις σημειώσει αυτό σε ανάλυση σου, Αντρία. Υπήρχε, εντάξει, βλέπουμε, όπως θα συμφωνήσω μαζί σου, ίσως υπάρχει και ένας πανικός από πλευράς Απόλλων. Βλέπουμε συνεχείς αλλαγές συστημάτων στον Απόλλων, παιδοσφαιριστές να αλλάζουν θέσεις συνεχώς, τα πολλά παιχνίδια και οι τραυματισμοί. Και πλέον δυσκολεύουν και τα πράγματα για τον τίτλο με στο πλήν 4 από τον πρώτο Ωραία, παράπολο. Ωραία, ευχαριστούμε. Εμείς να περάσουμε ευθύς αμέσως στη μεγάλη νίκη, τέταρτη σερή νίκη για το ΑΠΟΕΛ στο Τσίριο. Πλέον έχει πάρει τον αέρα του Τσίριου η ομάδα του ΑΠΟΕΛ και πλέον έχει πάρει και το προβάδισμα 4 βαθμών που το, να πούμε, το ονομάζει ως μεγάλο φαβορί πλέον για την κατάκτηση του προαθλήματος. Πολύ σημαντική νίκη μέχρι την επόμενη πετυχία από ΕΛ το βράδυ του Σαββάτου στο Τσίριο, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις του γήπεδου της Λεμεσού. Οι πρωτοπόροι κέρδισαν την ΑΕΛ με 3-0, διατηρώντας την πρωτιά και το αλάνθαστο σε 4 επισκέψεις στο Τσίριο στάδιο. Απ' την άλλη, οι πετούχοι έπεσαν για πρώτη φορά στην 4η θέση, με την έξοδο στην Ευρώπη πλέον να μην είναι απολύτως δεδομένη. Μεγάλο ρυθμό ξεκίνησε το παιχνίδι στη Λεμεσό, με τις δύο ομάδες να βρίσκουν ευκαιρίες μπροστά και από τις δύο εστίες. Το πρώτο γκολ για τον ΑΠΟΕΛ ήρθε μετά από λάθος απομάκρυνση του Βοζίνια, την οποία τιμώρησε ο Νούνο Μωράης με μακρινό σουτ. Ο Μωράης θα κερδίσει την μπάλα, θα πλασάρει από μακριά και θα ανοίξει το σκορ με αυτό το εκπληκτικό γκολ. Η ΑΕΛ προσπάθησε στη συνέχεια να αντιδράσει και κράτησε μπάλα, αλλά οι φιλοξενούμενοι έδειχναν να μην έχουν πρόβλημα να διαχειριστούν την πίεση του αντιπάλου. Έχασαν και καλή ευκαιρία με τον Μπέζιακ, προτού ο Νικόλας Ιωάννου εκμεταλλευτεί τον νέο λάθος της άμυνας της ΑΕΛ. Από μακριά ο Αλτάμαρη αποκρούει, ο Βοζίνια χάνει την μπάλα. Γκολ από τον Νικόλα Ιωάννου. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΛ ανέβασε στροφές και βρήκε περισσότερες φάσεις, όμως δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο ΑΠΟΕΛ ήταν αυτός που το κατάφερε εν τέλει, με τον Αλονεύτη στο 90 λεπτό, ενώ ο Βιντικάλ είχε χάσει νωρίτερα μεγάλη ευκαιρία. Η πάσα για τον Μωράης που μπήκε στην περιοχή και έδωσε στον Αλονεύτη. Πρόλαβε τον Βοζίνια και σημειώνει γκολ ο Στάθης Αλονεύτης. Εδώ όλα τελειώνουν. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον ΑΠΟΕΛ είναι ο Μωράης, που σκόραρε γκολ και έδωσε ασίστ, ίσως για πρώτη φορά στην καριέρα του, όπως δήλωσε ο ίδιος στην κάμερα της Citavision. Ο Καστανιάγα από τη μεριά του αναφέρθηκε στα λάθη της ομάδας του και σε αυτά της διαιτησίας. Μας λέει ότι πρέπει να συνεχίσουμε. Όπως είπα και νωρίτερα, δεν ήταν πολύ καλύτερο μας ο ΑΠΟΕΛ. Πληρώσαμε τα λάθη μας. Αναφέρθηκε και σε κάποιες αποφάσεις του διαιτητή στο δεύτερο γκολ ότι η μπάλα ήταν ένα μέτρο μέσα, κάτι που του επιβεβαιώσει, όπως μας είπε ο Ρουπεν Χουράδο. Ο καθένας σίγουρα έχει τη δουλειά του, αλλά είναι κάποιες αντιδράσεις μας, δικές μας, μετά από κάποιες αποφάσεις που τις δείχνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Σε ό,τι αφορά στο ίδιο, αν με έχει ξανασημειώσει γκολ και assist και τα δύο σε ένα παιχνίδι, δεν θυμάται, δεν πολύ μνήμη μου ανέφερε. Ήταν ένα καλό παιχνίδι. Είχαμε λάθη και εμείς, προσπαθήσαμε, παλέψαμε. Κάναμε αρκετά πράγματα καλά, που ήταν το κυριότερο σαφώς να σκοράρουμε ένα γκολ που ήταν και το ζητούμενο νωρίς και το πετύχαμε. Μάλιστα. Αυτά από το παιχνίδι. Ένα σχόλιο, Γιώργο. Εντάξει, καλύτερο το ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ είναι μια συγκροτημένη ομάδα. Αμυντικά είναι. Έχει καλές ισορροπίες. Επιθετικά μπορεί να έχει έτσι, κάποιες αδυναμίες όσον αφορά το σκοράρισμα, την τελική πάσα. Και αυτό οφείλεται κυρίως στο νεανικό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών. Δεν έχουν την εμπειρία ενός καθαρόαιμου γκολτζή, να το πω έτσι. Όμως έχει φτιάχνει ποιότητα γύρω. Έχει ποιότητα, φτιάχνει ευκαιρίες, βρίσκει τους τρόπους τελικά και παίρνει τα αποτέλεσμα που θέλει. Πάντως επιβραβεύω πλήρως και χαιρετίζω τον Νούνο Μωράης. Και αυτό το οποίο θα δείξει σε λίγο και για τον Γκουστάβο Μαντούκα που ανέφερε, συμφωνώ απολύτως. Ο ποδοσφαιριστής έμεινε έξω, έδειξε ότι είναι ηγέτης, επέστρεψε. Δεν είναι μόνο τον γκολ, είναι γενικότερη η παρουσία του Νούνο Μωράης. Είναι πολύ σημαντικό. Ο Γκουστάβο Μαντούκα λοιπόν έγραψε μετά το τέλος του αγώνα ότι υπάρχουν παίχτες και παίχτες
που σε, όταν χρειάζονται για να κάνουν τη διαφορά. Μπράβο, φίλε μου, Νούνο Μωράης. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν πόσο σημαντικός είσαι για αυτή την ομάδα. Και ο Νούνο Μωράης, με τη σειρά του, τον ευχαρίστησε τον καλό του φίλο, όπως γράφει. Μου λείπεις που είσαι δίπλα μου, νομίζω θυμάσαι πώς αγωνίζονταν οι δυο τους. Μιλάμε για το παιχνίδι. Λοιπόν, είναι ένας παίκτης, η αλήθεια, μου δήλωσε στο τέλος του μάτς πως ήρθαμε πιο κουρασμένοι από ό,τι το αναμέναμε, προφανώς για τη σειρά των αγώνων. Ο συγκεκριμένος όμως, ο Νούνο Μωράης, ήταν ο μοναδικός που έτρεχε όλο το μάτς, γιατί τον έβλεπα από τον αγωνιστικό χώρο. Άλλος πρωταγωνιστής του μάτς, ο Νικόλας Ιωάννη. Ακόμη ένα βήμα προς το μεγάλο μας στόχο. Χαρούμενος για ακόμη έναν γκολ, το τρίτο του στη φετινή σεζόν. Λούκας Σόουζα, πολύ σημαντική νίκη σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες, προπονητές και όλο το team της ομάδας. Ενωμένοι προχωρούμε. Χωρίς το Θεό δεν υπάρχουμε. Με το Θεό είμαστε κοντά του. Καρλάο συμπλήρωσε 100 συμμετοχές στο πρωτάθλημα με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Είναι κάτι που αξίζει να σημειωθεί ως ορόσημο. Και ένας παίκτης που θα έρθει από την εξωτερική. Γιέρμε Τελατόρε άνοιξε διάλογο με τους φίλους της ομάδας στο Instagram. Κάποιες από τις ερωτήσεις που κρατήσαμε τον θα παίξει για τον ΑΠΟΕΛ σύντομα, τη νέα σεζόν όπως ενημερώνει. Είναι λογικό αφού είναι διαγραμμένος. Και αυτό είναι σημαντικό. Πότε θα ξαναπαίξεις. Υπολογίζω να αρχίσω προπόνηση με την μπάλα τον Ιούλη και να παίξω τον Αύγουστο. Συνεπώς δεν θα το δούμε στην Ευρώπη. Θα το δούμε. Ελπίζω ότι ο ΑΠΟΕΛ θα μπει στο Ευρωπαϊκό Όμιλο ή στην αρχή του πρωταθλήματος του. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Το ΑΠΟΕΛ βεβαίως που παίρνει σημαντικό προβάδισμα, Γιώργο. Δηλαδή είναι και το ψυχολογικό, είναι και οι βαθμοί, είναι. Είναι και η κοινοτροπία. Είναι, κοινοτροπία. Είναι και η αυτοεπίθεση. Είναι το ότι είναι πρωταθλητής συνεχώς. Επειδή τα έχω περάσει, ξέρω πώς αισθάνονται. Σωστό. Είναι πολύ διαφορετικό. Είναι και πολύ το διαφορετική ψυχολογία το ΑΠΟΕΛ από τις άλλες ομάδες. Πάμε να δούμε και την ανάλυση. Είναι το μεγάλο μας παιχνίδι, Αντριέν. Κύριο μας παιχνίδι αυτή τη εβδομάδα. Θα ξεκινήσουμε πώς παραδάχθηκαν οι δύο ομάδες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ξεκινώντας από την ομάδα της ΑΕΣ, ένα σχηματισμό 4-2-3-1 με αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα η ομάδα της. Βλέπουμε στη μεσαία γραμμή το Φιτελής και το Λεωάνδρο που δεν μας συνηθίζουν να αγωνίζονται συχνά. Και η ομάδα του ΑΠΟΕΛ σε ένα σχηματισμό 5-4-1 σε φάση άμυνα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, τον Ιωάννου, τον Καρλάο και τον Βούρο. Βλέπουμε εδώ το πλάνο της ομάδας του ΑΠΟΕΛ ήταν κυρίως να εξασκεί πίεση όταν η μπάλα πάει στους αμυντικούς μέσους, να ξεκινάει το pressing, να μην εξασκεί πίεση ψηλά στους δύο κεντρικούς αμυντικούς και η ομάδα της ΑΕΝ να προσπαθεί να επιδιώξει την ταχύτητα κυρίως του μακρύ από δεξιά και μόλις χαθεί μπάλα, γρήγορη η μετάβαση να εξασκήσει πίεση όσο πιο ψηλά γίνεται στο 1 τρίτο του αντιπάλου. Βλέπουμε εδώ πόσους ποδοσφαιριστές βγάζει μπροστά η ομάδα της ΑΕΛ με στόχο να εξασκήσει ψηλή πίεση με αποτέλεσμα στη συνέχεια βλέπουμε ότι το μακρύ πολλή ώρα να κλείνει την πάσα στον Καζού να, για στόχο να μεταβάσει την μπάλα εσωτερικά προς τον κεντρικό διάδρομο με αποτέλεσμα να κερδίσουν την μπάλα η ομάδα της ΑΕΛ. Αυτά ήταν στα πρώτα στάδια του αγώνα και να χάνεται μια καλή προϋπόθεση από τον Χουράδο. Μάλιστα. Στη συνέχεια βλέπουμε εδώ την ομάδα του ΑΠΟΕΣ στην ανάπτυξη, σε ένα σχηματισμό πώς αναπτύσσεται η ομάδα του ΑΠΟΕΣ. Ένα συγκλίνει εσωτερικά ο Αλτάμαρη, ο Μπέζιακ με τον Ατέρ στην κορυφή της επίθεσης. Μας είχε συνηθίσει κυρίως ο Μπέζιακ να αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης. Και βλέπουμε εδώ τις δύο γραμμές της ΑΕΡ πόσο κοντά ήταν στα 8 μέτρα. Μια ομάδα που ήταν και η επιτυχία της ΑΕΡ τη φετινή χρονιά, οι αποστάσεις στο γραμμό. Στη συνέχεια το τέρμα που πέτυχε η ομάδα του ΑΠΟΕΣ βλέπουμε ένα πολύ ψηλό pressing. Να κλείνουν τα πρώτα στηρίγματα. Η μόνη επιλογή ήταν η πίσω μεταβίβαση στον Βοζίνια. Εκτός τέρματος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη συνέχεια. Λάθος μεταβίβαση. Σε αυτό το σημείο είδε την μπάλα φτάνει στο Μωράι να τρέχει προς το τέρμα του. Σε αυτό το σημείο έχασε λίγο την αντίληψη στο τερματοφύλακας ο Βοζίνια. Φάνηκε και άτυχο στη συνέχεια. Γλίστρησε στα 28 μέτρα αυτό το πολύ όμορφο γκολ από τον Μωράι. Προβάδισμα για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Βλέπουμε εδώ και τις γραμμές του ΑΠΟΕΛ που είχαμε αναφέρει. Μια ομάδα που είναι πολύ καλά οργανωμένη στο αμυντικό κομμάτι. Το αφομοιώνουν πάρα πολύ καλά το σχηματισμό. Συμπαγή σχηματισμό. Μόλις κερδίζουν την μπάλα, γρήγορη μετάβαση. Υπάρχει ταχύτητα μεσοεπιθετικά στο ΑΠΟΕΛ. Και στη συνέχεια μια εξαιρετική επέμβαση από τον Βοζίνια. Πολύ όμορφη κίνηση του Νατέλ με τον Μπέζιακ. Και σε αυτή τη φάση στη συνέχεια ήρθε αυτό το κόρνερ που ήρθε και το δεύτερο τέρμα για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Όλη η ομάδα της ΑΕΝ να μείνεται σε ζώνη, θα δούμε ότι δεν υπήρχε κανείς ποδοσφαιριστής έξω από την περιοχή από πλευράς ΑΕΛ. Σε αυτό το σημείο, μόλις πάρει την μπάλα ο Αλτάμαρη, κανείς ποδοσφαιριστής είχε όλο το χρόνο να κάνει το σούτ του Αλτάμαρη, κανένα offside. Βλέπουμε εδώ πολύ σωστά ο Νικόλας Ιωάννη ακολούθησε τη φάση, ασταθής απέκρουση από τον Βοζίνια και στείλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0. Αυτή μια πολύ όμορφη φάση. Το τέρμα που ακυρώθηκε από πλευράς ΑΕΛ το έχουμε
ανεβάσει λίγο ταχύτητα με τις μεταβιβάσεις. Μια πολύ όμορφη φάση. Αφήνω του ελευθερία να απολαύσουν αυτή την πολύ όμορφη κυκλοφορία μπάλας από πλευράς ΑΕΛ. Στο δεύτερο μέρος βλέπουμε την υπομονή να χτίζει το παιχνίδι η ομάδα της ΑΕΛ. Είμαστε στις 7 μεταβιβάσεις. Παρακαλώ, φτάσαμε μέχρι 13 μεταβιβάσεις και ήρθε το τέρμα από τον Χουράδο, η κεφαλιά. Βλέπουμε εδώ πολύ όμορφη κυκλοφορία μπάλας στις 12 και η 13η με στόχο το Χουράδο. Πολύ όμορφη κεφαλιά που είστε στη λέει και ο επόπτης ακυρώσε το τέρμα ως offside. Στη συνέχεια η ομάδα του άλλαξε το σχηματισμό. Είδε κάποιες αδυναμίες ο κύριος Τραμεζάνης. Σαν σχηματισμό 3-5-2 με την έξοδο του Αλταμάρη. Συνέχισε η ομάδα της ΑΕΛ που εξασκούσε πίεση και στο δεύτερο μέρος. Προσπαθούσε να μπει μέσα στο παιχνίδι, να σημειώσει αυτό το τέρμα. Και η ομάδα του ΑΠΟΕΛ με στόχο είχε αρκετούς χώρους στην πλάτη της άμυνας. Βρήκε αρκετές ευκαιρίες και η ομάδα του ΑΠΟΕΛ στη συνέχεια να πετύχει το τρίτο τέρμα, κάτι που είχε πετύχει προς τα τελευταία στάδια του αγώνα. 3-1, είχε και στιγμές ακόμα με υπεραριθμία η ομάδα του ΑΠΟΕΛ στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Αυτά. Μάλιστα. Ωραία. Ήταν αγωνιστική πάντως, Γιώργο, που είχε φοβερά γκολ. Πάμε να δούμε τα καλύτερα γκολ της αγωνιστικής που έχουμε επιλέξει και επιστρέφουμε. Επέστρεψε ο Βραζιλιάνος, ο Αλονεύτης ζητά απέναντι η πάσα για τον Μωράης που μπήκε στην περιοχή και έδωσε στον Αλονεύτη. Πρόλαβε τον Βοζίνια και σημειώνει γκολ ο Στάθης Αλονεύτης. Σιρόκ. Πάσα για τον Ράκελς, καλή για τον Αγκούλο, το σούτ, μεγάλη επέμβαση, όχι 2-0. Με περισσότερους παίχτες προς την πλευρά της ανόρθωσης, η οποία πάντως βγαίνει τώρα μπροστά με Εγκλέζου. Η σέντρα χαμηλά, τα κουνάκια, από, τι γκολ είναι αυτό, από τον Μπουφ. Ωραία έμπνευση πάντως, ωραία έμπνευση Γιώργο στον κόλ. Και φοβερό γκολ, Φοβερό γκολ, ναι, φοβερό γκολ πραγματικά. Να δούμε και την απόκρουση της αγωνιστικής. Συχνά πυκνά ανάμεσα στα δύο στόπερ, ναι, όχι πολλές φάσεις. Κίνδυνο, το βλέπουμε τώρα. Να δούμε εδώ την προσπάθεια του Λουίς Κάρλος, ωραία κίνηση κάνει και το σουτ, μεγάλη απόκρουση από τον Δημητρίου. Ως φάση της αγωνιστικής έχει επιλεγεί τον γκολ του Νούνο Μωράης, έτσι όπως μπήκε τον γκολ. Ήταν όντως αξιοσημείωτο. Πάμε να το δούμε. Ο Μωράης θα κερδίσει την μπάλα, θα πλασάρει από μακριά και θα ανοίξει το σκορ με αυτό το εκπληκτικό γκολ. Ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ, όπως είχε κάνει στον προηγούμενο μεταξύ των δύο ομάδων αγώνα εδώ στο Τσίριο. Γιώργο, θες να σχολιάσεις κάτι για τον γκολ. Κλείστησε και τον τερματοφύλακα, έκανε και λάθος βεβαίως. Εντάξει, έκανε λάθος, αλλά έπεσε και πάνω σε έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει την εμπειρία. Το σκότωσε. Έτσι. Το σκότωσε. Να δούμε ευθύς αμέσως και την ευκαιρία της αγωνιστικής. Πάσα στον Τιάγκο Φερέιρα, ένα γρήγορο στην περιοχή από πλάγια, κάνει ωραία τρίπλα, το γύρισμα, Kingsley, ο Βάλε, μεγάλη απόκρουση. We'll be right back.
Αυτή βέβαια ο Γιώργος ήταν φάση που θα μπορούσε να ήταν και απόκρουση αγωνιστική. Ήταν στο 93, θα μπορούσε να σκοτώσει και το παιχνίδι ο Kingsley, δηλαδή να κερδίσει και σαν να μείνει στο τέλος. Ναι, αλλά επειδή ήταν καλή η φάση και του νεαρού του Δημητρίου, επιλέξαν αυτή σαν χαμένη ευκαιρία. Έτσι ακριβώς. Πάμε να δούμε την 11 τη αγωνιστική. Λοιπόν, στο τέρμα Μπρούνο Βάλε, τετράδα τη άμυνα Φιγιώτη Νικόλα Ιωάννου Γκολομπάρ και Ζωάο Πέδρο. Ράκερς Ζωάο Βίκτορ Μωράης και Γιάκολης η τετράδα της μεσαίας γραμμής και οι δύο επιθετικοί ο Τρισκόφσκι με τον Ιβάν Κάρλος η καλύτερη έντεκα της αγωνιστικής που μας πέρασε. Εμείς τώρα πάμε στην κλήρωση μας. Ωραία, πάμε στην κλήρωση του διαγωνισμού με τον Ανδρέα. Θα μας πεις τώρα φαντάζομαι Ανδρέα, έτσι, ναι, πόσα άτομα. Πήγε το ποσοστό της έκπληξης. Λοιπόν, δεν βρήκαν κανείς. Κανείς δεν βρήκε. 6 στα 6. Είχαμε 5 στα 6 και δεν ήταν και πολύ. 3 ήταν. Μάλιστα. Μόλις. Θυμάστε τα ποσοστά επιτυχία των προηγούμενων εβδομάδων στους νικητές πάντα ήταν πολύ μεγαλύτερα. Κάτι που σημαίνει, θεωρώ, ότι ήταν δύσκολη αγωνιστική να προβλεφθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, 3 άτομα λοιπόν βρήκαν 5 στα 6 και η διαδικασία είναι ακολούθη. Έχω τη λίστα στο αριστερό μου χέρι. Θα πάμε στην ιστοσελίδα random.org που παράγει τυχαίους αριθμούς. Θα πάω εδώ στο σημείο. Έχασαν όλοι τον Απόλλωνα. Θεωρήσα. Έτσι πιστεύω. Και η Αλκή με τον Παραλίμνη ήταν. Εντάξει, δόξα, εκείνο που ζωντανή, αλλά ο Απόλλωνας θεωρούσαν όλοι ότι ναι. Θα το παίρνει του σα λοιπόν, στα τη κλήρωσή μα, 1 μέχρι 3 λοιπόν, πάταμε για τον τυχαίο αριθμό. Το νούμερο 1 που είναι ο Δημήτρης Αποστολίδης, να το συγχαρούμε. Με το τηλέφωνο που έδωσε να τελειώνει σε 07. Δημήτρης Αποστολίδης, ο νικητής του σημερινού διαγωνισμού, να τον συγχαρούμε. Θα κέρδισε μια δωροκάρτα αξίας 100 ευρώ. Θα επικοινωνήσουν από τα κεντρικά γραφεία τη ΣΥΤΑ μαζί του για να προλάβει το δώρο. Ωραία, ευχαριστούμε Ανδρέα. Να σε αποχαιρετήσουμε. Καλή συνέχεια, παιδιά. Λοιπόν, εμείς περνάμε στο δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με άλλα πρωταθλήματα και άλλα σπορ.